Σάββατο 19 Ιανουαρίου. Σωτήριο έτος 2019, Τάσο Κοτσάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα αρχίσουμε να λέμε και το σωτήριο έτος. Ναι. Γιατί, γιατί όπως βλέπεις δεν πάμε καλά. Γιατί δεν πάμε καλά. Όλα μια χαρά πάνε. Αναζητούμε κάποιον σωτήρα σε αυτή τη χώρα να μας σώσει. Έλα, ρε. Γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Ναι. Αλλά να δούμε πού θα το βρούμε. Πάντως σίγουρα μέσα από τους 300 δεν υπάρχει και ούτε ένας. Οπότε... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί. Καθόλου. Γιατί να σε ανησυχεί. Εσύ τους ψήφισες. Εσύ και εγώ τους ψηφίσαμε. Και εμείς ψηφίσαμε και εγώ τους βάλαμε. Άκου να σου πω. Εγώ τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη, να ξέρεις. Τώρα την έχεις ήσυχη την συνείδησή μου. Την έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Αχα, Την έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Έτσι, θα μου δώσει ένα λεπτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ωρε φίλε. Λέμε χορηγούς. Έτσι, για πες, δηλαδή κάτι που πληρώνει. Ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, κάτσε να πούμε χορηγούς εκπομπής, να πούμε το δώρο που δίνουμε γιατί σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση. Και τρέξτε να προλάβετε γιατί μπορεί να την κάνουμε και λίγο πιο νωρίς. Να την κάνουμε εκεί με τον Μπούμε από το διάλειμμα το 10.30. Να πούμε καταρχήν ότι είσαι συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Στο ραδιόφωνο που νιώθεις την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Και έχει πει πέμπτη συνέχη χρονιά, έτσι. Ναι. Πάμε. Πέμπτη σεζόν εδώ στον Λίμπερο, safety car. Κάθε Σάββατο 9 με 11 και σε επανάληψη την Κυριακή 9 με 11. Έτσι για να μας εμπεδώσετε καλά. Να πούμε ότι η εκπομπή βγαίνει στον αέρα χάρη στο Tetrabyte, Παπάφη 91, 23 15 50 60 56 και στο tetrabyte.gr, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λάπτοπ στις χαμηλότερες τιμές, καινούργια αλλά και πλήρης ανακατασκευής, περιφερειακά, σέρβις, τα πάντα όλα για τους υπολογιστές σας και μπορεί ο Τάσο Δημητριάδης εκεί να στήσει το μαγαζί σας, τα πάντα ό,τι χρειάζεστε, την επιχείρησή σας. Να την εξοπλίσει. Τα πάντα όλα στο Tetrabyte και West Saloon. Το μοναδικό κατάστημα με την καλύτερη πίτσα στην πόλη. Και όχι μόνο. Θα πούμε και λεπτομέρειες. Το λέω εγώ, ναι, που ο οποίος έτσι να τα λέμε ότι, ότι προκαλώ. Και δεν το κάνω σαν τον... πώς το λέω, Μουτσινάς, προκαλώ. Αλλά πραγματικά έτσι προκαλώ σε σπιτική πίτσα. Δεν υπάρχουν, να ξέρετε. Έτσι το βουτσινά. Το μουτσινάρο, όχι βουτσινά. Α, μουτσινά. Ναι, δεν λέει προκαλώ και προκαλώ, να κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, έτσι εκτενέστερα για τους χορηγούς και τι προτείνουμε και τι κάνουμε. Πλά, επειδή η επικαιρότητα τρέχει πάρα πολύ, να πούμε ότι παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, σήμερα 11 παρά κάνουμε την κλήρωση για ένα tablet, laptop της Dell, με λογισμικά, μέσα περασμένα τα πάντα όλα, από το Tetrabyte, ένα δώρο πάνω από 200 ευρώ. Για να το κερδίσετε, μπαίνετε στην κλήρωση έτσι, FM, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, σήμερα το δίνουμε. Αυτά. Να δώσουμε τις καλημέρες μας πρώτα. Ξεκινάμε τώρα. Πρέπει να δώσουμε τις καλημέρες μας. Γιατί πρέπει να δώσουμε τις καλημέρες μας. Καταρχήν να δώσουμε καλημέρα στην φίλη μας τη Δώρα. Ναι. Έτσι. Που την έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Να τα λέμε. Αυτό όντως να το λέμε και να τα λέμε. Δεν το κρύβουμε. Στον Χρήστο που είναι στο δρόμο και ήδη μας έχει στείλει μήνυμα στο safety car στην ομάδα μας που μπαίνετε. Έτσι. Εκεί που είναι η φωτογραφία, στέλνετε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας για το αυτοκίνητο και για ό,τι είναι, θα σας απαντήσουμε εμείς. Καλημέρα στον Κώστα Νικολακόπουλο που σε λίγο θα τον έχουμε και στον αέρα. Στην Ιωάννα Τιμπούκα από Αθήνα. Έτσι να τα λέμε. Και μετά εδώ έχουν έρθει ήδη από τον Μπίλια τον Παντελή. Από τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Τον Λάζαρο από Καλαμαριά, τον Γιώργο τον Μιχαλόπουλο, τη Σάσα, τον Χρήστο από Καλαμαριά, τον Γιάννη από Ζάκυνθο, τον Σάκη από Λαγκαδά, στην Κυριακή από Κερασιά, στον Δημήτρη και στην Αναστασία από Αγρίνιο. Πού είναι τα παιδιά? Όχι. Πού είναι? Ξέρεις εσύ πού είναι? Όχι, δεν το ξέρω. Στο Μάριο, στον Μπάμπη και στην Αθηνά από Μεσημέρι, στο Μιχάλη, στον Βασίλη, τον Επιπλοπιό, στην Δέσποινα, στο Λάκωμα. Εντάξει, φίλε, Λάκωμα. Στη Χριστίνα από Νάουσα. Είδες, από παντού. Έτσι. Ας λοιπόν, από παντού.
Κάτσε, γιατί πήγες φουριόζος. Προσοχή αύριο, περίμενε. Προσοχή αύριο λοιπόν. Ξεκινάμε έτσι σε 4 λεπτά μέσα, 5. Σε 4 λεπτά, μάλιστα. Θα πούμε προσοχή αύριο. Όσοι είναι να κατέβουν για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Έτσι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ωραία. Έτσι, αυτές οι μαριονέτες που έχουν βγει για να μας περάσουν ό,τι είναι να περάσουν. Αισιοδοξώ ότι μέχρι τελευταίας κάποιος από τους 151 που θέλουν, κάποιος έτσι, ενδεχομένως να τιμήσει τα παντελόνια που φοράει και να τη γυρίσει τη φρυγανιά έστω και στο τέλος και να έχουμε καμιά έκπληξη, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω να έχουμε έκπληξη, δυστυχώς. Προσοχή, εσείς που θα κατέβετε, όσοι θα κατέβουν για το συλλαλητήριο και ειδικά δεν θα είναι σε πούλμαν και θα κατέβουν με αυτοκίνητα, με άλλο τρόπο. Έτσι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι μην φοράτε διακριτικά. Έτσι, τίποτα σημαίες και κασκόλ της Ελλάδας, μην σταματήσουν και στα μπλόκα, γιατί θα δούμε και αυτό, να έχουμε και μπλόκα αστυνομικών να εμποδίσουν ανθρώπους να κατέβουν κάτω στο συλλαλητήριο, όπως είχε γίνει εδώ στα Μάλγαρα για το συλλαλητήριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, Τάσο. Φτάσαμε σε σημείο να μην έχουμε διακριτικά της χώρας μας, ρε φίλε, άμα θέλουμε να κατέβουμε να κάνουμε συλλαλητήριο. Αν δεν είναι αυτό μια χούντα ή μια δικτατορία της σημερινής εποχής, τι είναι? Τι είναι πραγματικά? Μπλέξαμε. Έχουμε μπλέξει. Αυτά από μένα. Δεν έχω να δω. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί άμα θα πω τίποτα άλλο θα έχουμε προβλήματα. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά προβλήματα. Με ενδιαφέρουν εδώ. Επειδή τιμώ το ψωμί που βγάζω στο ραδιοφωνικό σταθμό που είμαι. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν πάει μόνο κόντρα σε ιδεολογίες, αλλά πάει κόντρα στην ιστορία μας, ρε παιδί μου. Σε αυτά που μάθαμε, σε αυτά που πιστεύουμε. Δηλαδή θα... Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Μια ερώτηση. Και δύο ερωτήσεις. Εγώ σου λέω μία. Το συλλαλητήριο που έγινε εδώ για τη Μακεδονία το θυμόμαστε όλοι. Ναι, που πήγανε χίλιοι άνθρωποι. Ναι. Βρε, άσε πώς πήγανε. Που είπαν ότι πήγανε. Εντάξει, αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Εντάξει. Ξέρουμε πολύ καλά πώς πήγανε και πόσοι διαδηλώσανε. Πώς κατέληξε το όλο συλλαλητήριο? Με χρήση χημικών. Έτσι, ναι. Όχι, εδώ δεν είχε πολύ. Είχε πάνω. Είχε. Είχε πάνω στην. Κάπου στη Ναβάρνη είχαν. Είχε. Ναι. Που πήγανε. Αυτό είναι που πήγανε άλλοι που δεν θέλανε να γίνει συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Αλλά... Αυτά είναι. Εντάξει, τώρα... Αυτά είναι. Εντάξει. Ό,τι. Όταν φτάνει για ένα τόσο σημαντικό. Θα σου απαντήσουμε, έτσι εννοείται. Όταν φτάνει για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι για τη Μακεδονία, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν υπάρχει δηλαδή συμφωνία των Πρεσπών, δεν υπάρχει ούτε συμφωνούμε σε κάτι, ούτε υπάρχει σαν συμφωνία. Δεν. Είναι κάτι για το οποίο τουλάχιστον από εδώ την εκπομπή μας είναι τελείως αδιάφορο, σαν συμφωνία. Δεν υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Η λέξη συμφωνία δεν υπάρχει. Λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο που φοβάμαι. Θα κατέβει τόσοι χιλιάδες κόσμος κάτω στην Αθήνα να διαδηλώσει. Και αυτό που φοβάμαι πραγματικά είναι το τι θα γίνει. Γιατί πλέον το σχέδιο το ξέρουμε. Όποιος πάει και διαδηλώνει και μαζεύεται κόσμος πολλής, δηλαδή τα χίλια, θα πούνε, είναι χίλια άτομα, 2000 άτομα, δεν είχε πολύ συγκέντρωση. Τα γνωστά, τα οποία τα ξέρουμε και θα τα λένε και θα τα λένε και θα τα λένε. Θα έχουμε πάλι δυστυχώς στο ίδιο θέργο θεατές. Γιατί δεν θέλουμε να φαίνεται αυτό το πράγμα, θα το διαλύσουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Μακάρι όντως να βρεθεί η λύση και να μην ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα το οποίο έχουν για συμφωνία. Γιατί πρόκειται περί εκτρώματος. Δεν συμφωνεί αυτό το πράγμα. Θυμάμαι κάποτε που είχε βγει και στα social media και το βγάλαν κιόλας. Τις μέρες αυτές, τον κύριο Ζουράρη, που έλεγε ότι αν παραχωρήσεις όνομα, παραχωρήσεις έδαφος. Μετά σου εννοείται, δεν είμαστε έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ήδη κυκλοφορούν οι Σκοπιανοί χάρτες, σουβενίρ. Τα βγάλανε. Ήταν έτοιμα. Που είναι μέχρι τη Χαλκιδική. Σε τη Χαλκιδική δεν έχει, ρε φίλε. Ναι, γιατί. Έτσι. Να τα λέω αυτά. Θα ήταν.
Λοιπόν, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Πόσοι εφιάλτες έχουμε εκεί πέρα μέσα, ναι, φίλε. Πόσοι εφιάλτες έχουμε εκεί πέρα μέσα στους 300. Αυτό είχε βγάλει ένας, λέει, το θυμόμαστε τόσες χιλιάδες χρόνια. Λέει, το ακόμη τον εφιάλτη το θυμόμαστε. Έτσι θα θυμούνται. Έτσι, κοιτάξτε τα παιδιά σας. Και όχι μόνο η πολιτική, που η πολιτική, να σου πω και κάτι. Εντάξει. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται, από κάπου έχουν έρθει κάτι πακέτα και κάτι γίνεται. Και εντάξει, τα συμφέροντα. Εσείς ρε, οι απλοί πολίτες εδώ της Μακεδονίας που λέτε ότι να διαβάσαμε τη συμφωνία και είναι καλή συμφωνία και ή τα 9 συμφωνούμε στα, από τα 10 σημεία. Ποια σημεία ρε συμφωνείτε? Τι θα πείτε ρε αύριο μεθαύριο στα παιδιά σας και τα χτείτε στον καθρέφτη? Δεν είναι θέμα ρε ούτε το ότι ψηφίζεις, ούτε το τι σκέφτεσαι, ούτε την ιδεολογία σου. Τι θα πεις στα παιδιά σου μετά από 15-20 χρόνια? Τι θα πεις, ότι ναι, εγώ, γιέ μου και κόρη μου συμφωνούσα και ήρθαν εδώ πέρα τώρα αυτοί και κάνανε τι κάνανε? Μας πήραν τη μισή χώρα? Γονείς με παιδιά. Τι να πω ρε φίλ, τι να πω. Πάρε τηλέφωνο να Σωτήρη, να έχουμε και μια Σωτήρη Σκαλάκης, να έχουμε και μια άποψη εκεί από Αθήνα, γιατί και ο Κώστας Νικολακόπουλος είναι ενεργός αυτά, έτσι να ξέρεις. Αυτό. Τους ακούω και λέω, τι λένε? Λέει, και αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να αποκτήσουν μια ταυτότητα? Έχουν ταυτότητα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι Σλάβοι. Είναι Σλάβοι. Τέλος. Σε πληροφορώ. Είναι Μακεδόνες, είναι Σλάβοι. Σε πληροφορώ και το ξέρεις πολύ καλά ότι λόγω καταστάσεων έχω μάθει Σέρβικα. Όταν πηγαίνω και περνάω από εκεί συνεννοούμε άψογα. Γιατί αυτό? Μιλάνε ό,τι μιλάνε οι Σέρβοι. Κατά 90% ίδια γλώσσα είναι. Καλημέρα Κώστα Νικολακόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται Κωστά, τι λέει κάτω στην Αθήνα? Εγώ στις 2 η ώρα θα πάω, τώρα, αύριο. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει παιδιά, δυστυχώς είναι προγεγραμμένο. Από αλλού, όχι από εμάς. Τι λέει τα μηνύματα εκεί στην Αθήνα, τι λένε? Σιγή ηχθείως. Όπα. Οι υποτιθέμενοι εθνικιστές φωνάζουν, εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε μια στάση έτσι παγωμένη. Ναι, μεν οι περισσότεροι λένε ότι όντως το θέμα πάει κατά σε κακό δρόμο, να το πω έτσι, να το πω όπως μου έρχεται. Όμως το ζήτημα είναι ότι έχουν καταλάβει όλοι ότι θα υπογραφεί μεθαύριο και έτσι ό,τι και να πούμε εμείς, δυστυχώς, σου λέει, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δυστυχώς. Μας βάλανε να είμαστε μόνοι μας στους καναπέδες. Έτσι μας μάθανε και είναι πολύ δύσκολο να βγουν από τον καναπέ τους όλοι και να πάνε κάτω να μαζευτούν πάλι 1 εκατομμύριο κόσμο να γίνει της μουρλής. Θα βάλουν και τους γνωστούς αγνώστους να πετάξουν τις ολόκληρες. Αυτό είναι ρε φίλε, για να διαλύσουν. Ναι, να φοβήσουν τον κόσμο, τα γνωστά. Αλλά πιστεύω ότι όσοι πάνε δεν θα πάρουν παιδιά μαζί, με την έννοια να μην υπάρξει κάποιο θρόνο. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο. Αλλά δυστυχώς παιδιά αυτό το χάσαμε. Δυστυχώς και το λέω, δηλαδή. Εν γνώση τι λέω, το χάσαμε διότι με την καλή και την κακή έννοια ό,τι ψηφίζεις παίρνεις. Και γενικότερα, όχι μόνο στη Βουλή και στη ζωή. Με όποιον είσαι παίρνεις, με όποιον συναλλάσσεσαι παίρνεις το αντίστοιχο και είναι ένας κανόνας αυτός τελικά. Ζούνε και λαβήν δηλαδή. Ακριβώς. Ό,τι ας πούμε γίνεται στην ΟΜΑΕ, να το πιάσω εγώ από εκεί που με καίει. Έτσι, να τα λέω αυτά γιατί έχουμε και τον Τάλικα στην ΟΜΑΕ. Τέλος πάντων, και εκεί πολλά πρέπει να συμβαίνουν. Άσε, εκεί θέλει 18 εκπομπές, όχι μία. Κώστα, μήπως έχει ακουστεί τίποτα εκεί, γιατί προς τον παρόν εδώ πέρα είναι όντως η γη ηχθείως. Έτσι, για τίποτα. Βγήκανε κάποια εκεί, ξέρεις, λίγο πριν γύρω-γύρω έτσι από την Αθήνα, εκεί ας πούμε σε κάποιες οδούς οι οποίες θα μπαίνουν κάποια λεωφορεία, κάποια τέτοια, να έχουμε κανένα θέμα. Θα δημιουργηθούν θέματα, να το θεωρείτε δεδομένο, γιατί δεν είναι θέμα. Μία ώρα πριν ξεκινήσει το 2ωρο, στις 2 η ώρα, στις 1 έχουν οι αντιεξουσιαστές. Έτσι. Έτσι, τα γνωστά, να μαζευτούν τα παλικάρια, να έχουν φορτώσει ό,τι πρέπει να έχουν φορτώσει τα σακίδια, τις κουκούλες κτλ. Μην τρελαινόμαστε. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνουν ότι στους αντιεξουσιαστές υπάρχουν αστυνομικοί. Υπάρχουν βίντεο που λέει πάνε να τον πλακώσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί, τον πιάνουν και σε βγάζει αυτό στη μάσκα. Υπάρχουν βίντεο, να σας το στείλω. Και λέει εγώ είμαι ρε παιδιά, τι κάνετε? Εγώ είμαι ο τάδερ, και έτσι τον αφήνουν και φεύγει. Υπάρχει βίντεο, λέει, τι άλλο να συζητήσουμε τώρα. Τα υπόλοιπα είναι στη δημοκρατία υποτιθέμενοι που υπάρχουν και μας κυβερνούν. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά. Το θέμα ότι δεν είμαστε καλά. Το θέμα ότι δεν είμαστε καλά.
Και εδώ, εδώ είναι που δεν είμαστε. Αυτό που σας άκουσα και προηγουμένως που έλεγες με Μάνο, τι θα λες τα παιδιά σου. Δεν τον νοιάζει τι θα πει στα παιδιά του. Γιατί όπως ξέρεις, τα περισσότερα παιδιά βγαίνουν αγράμματα από τα σχολεία πλέον. Εγώ δεν θα ξεχάσω τότε το 2004, το έχω ξαναπεί νομίζω, που είχε κερδίσει η ομάδα ποδοσφαίρου, αν και δεν είναι φοβερά ποδοσφαιρόφιλος, είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό, θυμόσαστε. Ναι, ναι. Πήγαμε μετά στο Παναθηναϊκό στάδιο που θα ερχόταν εκεί το Πούλμαν. Ήμουν εγώ με τρεις φίλους μου που είχαμε πάει με δύο μηχανές και είχαμε ανέβει το Παναθηναϊκό στάδιο πάνω και ήταν από κάτω κάτι 16χρονα, 17χρονα. Και όταν τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο τότε, κάνανε ΑΟΕ. Δεν ξέρανε τότε, το 2004, τα 16χρονα, τον εθνικό ύμνο. Θα μου πεις τώρα, είσαι εθνικιστής. Βρε, πες μου ό,τι θες. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζανε παιδιά τον εθνικό ύμνο, 16χρονα, 17χρονα παιδιά. Τι να πω. Πες, και όταν τζοράζε, εσύ δεν τον ξέρεις τον εθνικό ύμνο. Γέλαγε. Τι να συζητήσουμε, ρε παιδιά. Θα βγαίνεις και τους ρωτάς τι σημαίνει 25 Μαρτίου και δεν ξέρουν. Τι σημαίνει 28 Οκτωβρίου και δεν ξέρουν. Δηλαδή, που, τι να συζητήσεις, παιδιά, Μάνο και Τάσο Μαγούρ, τι να πεις. Εδώ πρέπει να το πιάσεις από πάρα πολύ χαμηλά για να καταλάβεις το τι βγαίνει. Τράτζικ. Και προσπαθείς τώρα εσύ να του πεις στο αλουνού, στο μηχανάκι που είδα τώρα εγώ στο δρόμο, που δεν φοράει αυτός κράνος, αυτός είναι βλάκας. Η κόρη του που είναι 8 χρονών πίσω που δεν φοράει κράνος, τι φταίει. Να το εξηγήσεις τώρα αυτού του ανθρώπου, μπορείς να το εξηγήσεις. Άμα από 8 χρονών το παιδάκι δεν έχει μάθει πριν να φοράει κράνος, μπαμπά, εγώ δεν ανεβαίνω στο μηχανάκι αν δεν φοράω κράνος. Τυχαία του λέω τώρα το κράνος. Αντίστοιχα με ζώνη στο αυτοκίνητο. Τι να συζητήσεις τώρα. Μπορεί να συζητήσεις τίποτα, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη που μας έχουν βάλει χρόνια σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι το εινό. Έτσι. Δεν είναι το μην κοιτάμε ότι επειδή είναι ο Χίο Ψίο Ζ. Εντάξει, αυτοί βρήκαν και κάτσανε πάνω σε μια φοβερή καρέκλα και κάνανε αυτή. Και κάνουν μάλλον. Κάνουν. Από εκεί και πέρα. Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Και το αφήνουν το πρόβλημα να διονύζεται. Όπως και με το πρόβλημα αυτό με το όνομα, τη Μακεδονία. Το αφήναν χρόνια να διονύζεται. Να διονύζεται. Και σου λέει, με ρωτάει εμένα ο Φίλιππος, ο γιος μου που είναι 13 χρονών. Ρε μπαμπά, μεθαύριο μου λέει θα ψηφιστεί αυτό. Λέω ναι, αγόρι. Και εγώ, εμείς θα κερδίσουμε. Και τον κοιτάω. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μου λέει εμείς τι θα κερδίσουμε. Εμείς σαν Ελλάδα μου θα κερδίζουμε. Θα κερδίσεις την καλή γειτονία με τον γείτονα από πάνω σου. Ξέρεις τι γίνεται. Τα Βαλκάνια θα είναι ήσυχα και ήρεμα, γιατί είναι μια ήσυχη και ήρεμη περιοχή τα Βαλκάνια. Πάντα. Πάντα ήταν ήσυχα και ήρεμη. Οπότε όλα μια χαρά. Κώστα, ξέρεις τι γίνεται. Ότι είπαμε ότι οι πολιτικοί λογικά έτσι, από ό,τι φαίνεται, κάτι κερδίζουν από αυτήν την ιστορία. Κάτι θα κερδίσουν, ναι, εντάξει. Όταν κάνω εγώ συζήτηση με γονέα και μου λέει εντάξει, και αυτή είναι. Το λέω, πες μου τι θα κερδίσουμε. Αυτό που λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο. Να τα διαμελήσουμε όλα. Έτσι, θα δώσουμε και τη Θράκη, θα δώσουμε και τη Βόρεια Ήπειρο, θα δώσουμε όλα να τα δώσουμε. Πέστε μου υπεύθυνα να βγαίνει και να πει παιδιά, θα κερδίσουμε. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τέσσερα πράγματα που θα κερδίσουμε. Τρία πράγματα που θα κερδίσουμε. Τρία, ένα ρε παιδιά. Ναι, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια για 250 χρόνια. Για 8.000 χρόνια. Για... Κοίταξε. Τι θα κερδίσουμε. Αν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο ψεκασμένο καμένο, ότι παίχτηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ από το Σόρο. Αν είναι αλήθεια, εγώ δεν λέω. Το είπε όμω. Εγώ δεν το είπα. Το είπα αυτό. Κάποιοι κερδίσανε. Ναι, αυτοί. Ο απλός ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει ένα 10% να πω αυτό που τα υποστηρίζει. Τι κερδίζει. Αν εμείς ποτέ γίνουμε παππούδες, χτύπα ξύλο ή προπάππουδες κτλ. Αν λέω, αν. Τότε τα εγγόνια μας θα λένε χαχαχαχαχα. Είχαμε κάποτε μια Μακεδονία και τώρα είναι. Την πλάκα την έχει ο συνοδηγός μου στους αγώνες που τρέχαμε. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι το Κιλκής. Και μου λέει, εγώ ζω από στο φωνικό φιλί. Ποιο φωνικό φιλ, Κιλ, Κις μου λέει. Ναι, Κιλ, Κις, έτσι. Ναι, λοιπόν, μου λέει όμως εγώ τώρα τι θα είμαι, Νότια Μακεδονία. Του λέω όχι εγώ, δεν θα είσαι Νότια Μακεδονία. Εσύ θα είσαι Ελλάδα και αυτή θα είναι Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία που μπήκε είναι τυπικό για να ηρεμήσουμε εμείς μέχρι να ψηφιστεί. Μόλις ψηφιστεί θα είναι Μακεδονία. Θα σβήσει το, ναι, εννοείται. Ήδη τον είδε. Ήδη έσβησε. Τι συζητάμε, είναι όλα έτοιμα. Εκείνο που πρέπει να συζητηθεί, αν υπάρχει συζήτηση μέχρι την. Ψήφιση είναι όλοι αυτοί που θα ψηφίσουν. Όλοι όμως, όσοι είναι 154 θα βγουν τελικά, γιατί κάπου εκεί λένε, αυτοί όλοι που θα ψηφίσουν θα κοιμούνται το βράδυ ήρεμα. Φυσικά. Θα έχουν την στο μυαλό τους, δηλαδή, ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Γιατί αν το έχουν αυτό, είναι πραγματικά επικίνδυνοι. Να μην πω άλλη λέξη. Μα ούτως άλλως το έχουν τη συνείδηση ότι ίσχυε. Πιστεύω, Κώστα, ότι σιγά σιγά θα τους δεις να φεύγουν ένας-ένας, όπως παλαιότερα διάφοροι βουλευτές και υπουργοί άλλων κομμάτων που ψάχνεις να τους βρεις στην Ελλάδα και δεν τους βρίσκεις πλέον, έτσι. Πώς,
ερχόντουσαν τα πακέτα, τα πακέτα εκείνο εκεί. Εμείς που κουβεντιάζουμε, γιατί θα είμαστε οι γραφικοί, θα είμαστε οι γελοί, ξέρω εγώ, θα είμαστε οι έτσι, μπήξε, έδειξε. Και αυτοί θα είναι οι θεοί που αποφασίσανε και πήραν την απόφαση στα χέρια τους και καθαρίσαν το τοπίο. Με αυτή τη λογική. Και εγώ μπορώ να πάρω μια απόφαση και να τους καθαρίσω όλους, να κάνω μια γενοκτονία. Απόφαση θα είναι και αυτή. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Να πάω να τους καθαρίσω. Όπως μπήκαν οι Τούρκοι τότε και φάγανε όλους τους πόντιους. Να πάω και εγώ με τους Αρμένους κτλ. Να πάω και εγώ να τους καθαρίσω. Που δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να σου πω. Απόφαση είναι και αυτή. Ίδιας τιμής είναι. Πιθανόν να είναι και καλύτερης. Αλλά μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ σαν άνθρωπος θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Είναι σαν να μου λες εμένα ή να σου λέω σε ένα μανό. Ελλάδα ρε φίλε, η τάδε εταιρεία, τυχαία σου λέω τώρα, ναι, ναι. Δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να της κάνουμε όλη τη διαφήμιση εμείς οι δύο. Πάμε να το πάρουμε το πακέτο. Και να πεις πώς θα την πάρουμε τη δουλειά. Π.χ. λέω τώρα και να πεις τι έχω καθαρίσει εγώ, μοτσίνια εσένα. Έτσι. Ναι, ναι. Τα έχω οργανωμένα έτοιμα. Και εσύ θα πεις γιατί θες και εσύ να πρωθεού να ζήσετε. Θα πεις και εσύ να είναι. Ναι. Και θα έρθει ο Τάσος και θα πει γιατί πήρε ο Κώστας και ο Μάνος και δεν πήρα εγώ. Έτσι ακριβώς. Και θα αρχίσω να λέω για τον Κώστα και για τον Μάνο πολλά πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Το θέμα είναι, ναι, αυτό όπως το είπε ο Τάσος. Όταν θα αρχίσω, αλλά το θέμα είναι ότι άλλο να πεις ότι θα πάρω μια απόφαση για να αγοράσουμε ας πούμε υποβρύχια που είναι ημιβυθισμένα, έτσι. Ναι, ναι. Και άλλο, ρε φίλε, να ξεπουλήσω ένα κομμάτι της χώρας, έτσι. Δηλαδή είναι... Μεγάλη κουβέντα. Είναι... Θέλουμε πολλές ώρες για αυτά. Ναι. Κοίτα, δεν το κάναμε ποτέ. Τώρα είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το λάθος μας. Αυτό είναι το λάθος δικό μας. Και με ένα σαν δημοσιογράφο, και χωρίς παρεξήγηση, όλων μας είναι το λάθος. Θα έπρεπε να μου πεις θα μας θεωρούσαν εκτός τόπου και χρόνου. Πιθανά. Mm-hmm. Πιθανά να μας θεωρούσαν εκτός τόπου και χρόνου. Όμως εάν είχαμε κάνει από μία κουβέντα ο καθένας, να είχαμε μαζευτεί σε ένα πάνελ που λένε, και ας μας ακούγανε 5 άνθρωποι. Ας μας ακούγανε 7 άνθρωποι. Οι 7 κάποιες μήνες θα γινόντουσαν 10. Και ούτω καθεξής σκάκι τα πολλαπλασιαζόταν. Γιατί είναι κάτι το οποίο, αν έλεγα εγώ στη μάνα μου τώρα, στη μάνα μου, μία που με ρωτάει, η μάνα που είναι 90 σχεδόν χρόνων, και μου λέει ρε εσύ Κώστα, μου λέει, τι θα γίνει με τη Μακεδονία. Τι να της πω ρε παιδιά. Αυτή σε λίγα χρόνια θα χαιρετήσει με την καλή έννοια, έτσι μην παρεξηγηθώ. Τι θα της πω, μάνα, καλά πήγες και έζησες αυτά που έζησες. Σαν τον πατέρα μου πέθανε το 14 και μου λέει, τι θα ζήσετε, παιδί μου, ακόμα, με ερωτηματικό. Και του έλεγα και εγώ, τι θα ζήσω, θα φτιάξω ένα πράγμα, ναι, καλά μου, λησφύρα. Έτσι. Λοιπόν, τι να συζητήσεις τώρα, τι να συζητήσεις. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Μπορώ, προλαβαίνεις να κάνουμε ένα πεντάλεπτο μετά το διάλειμμα. Ναι, ναι. Γιατί για άλλο είπαμε, αλλά τι να κάνουμε, είναι η επικαιρότητα τέτοια. Περιμένω. Ωραία, κάνουμε το διαλυματάκι και σε παίρνουμε τηλέφωνο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car. Πάμε λίγο να ξαναπαιγνήσουμε τον Κώστα. Κώστα. Καλά παιδιά, καλά και πάλι. Η Θεσσαλονίκη καλά είναι. Τώρα την αλήθεια να σου πω, όχι, δεν είναι καλά. Έτσι να το λέμε, δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και κάτι χρόνια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το Hyundai το Kona. Ναι, για πες μας εδώ για το Hyundai το Kona, τι γίνεται. Εμείς πήραμε το Stonic, αλλά θέλαμε και μια λοιπόν, γνώμη... Ένα πολύ ωραίο μικρό SUV, mm-hmm. για 4 άτομα δηλαδή θα είναι πραγματικά καλό. Ψηλό πορμπαγκάζ με ψηλό κατόφλι. Γενικό δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα εξυπηρετήσει 4 άτομα. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πάει καλά στο δρόμο. Έχει τον κινητήρα με τα 1000 κυβικά, τον τουρμπισμένο με τα 120 άλογα της Hyundai, η οποία Hyundai δίνει και κάποια καλή εγγύηση, αν θυμάμαι καλά, παιδιά. 5 χρόνια. 5 χρόνια, ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Εργοστασιακή κιόλας, έτσι, τα πάντα. Ναι, 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 ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Λοιπόν, πάει πολύ καλά στον δρόμο, όμως, εδώ θα βάλω ένα όμως, όπως το έχω πει και στη Hyundai, το αυτοκίνητο καίει. Το αυτοκίνητο καίει αρκετά και αυτό είναι το πρόβλημα όλου του downsizing. Δηλαδή όταν ζητάς από 1000 κυβικά να έχεις 100 και 120 άλογα, ίσως και παραπάνω, για να πας κάπως γρήγορα, κάπως, δεν μιλάω για να πας, πατάς το πόδι πιο βαθιά στον γκάζι. Αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει κάψιμο. Είδα 7,7-7,8 στο τρίπκον υπολογιστή ταξιδιού. Ναι. Όμως το σύνηθες ήταν πάνω από τα 8,6. Έτσι. Το σύνηθες ήταν κοντά στα 9. Αυτό ήταν το σύνδεσμο. Όσο και το πόδι σου να νομίζω ότι πατάς αυγό για να δεις το 7,7-7,8, αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει σε ψιλοκατηφορίτσες, σε κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό που βλέπεις ως συνήθως είναι τα 9, 8,8 με 9 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, τα οποία
Εντάξει, δεν είναι και, το, και να πεις ότι είναι ένα οικονομικό όχημα, όμως αυτό που αξίζει είναι ότι είναι μια νέα, είναι μια νέα πρόταση της Hyundai στην κατηγορία, αξιόλογη, καθόλα της, με τον κινητήρα, με τους χώρους, με την εμφάνιση και βέβαια με τα 5 χρόνια εγγύηση που δίνει, τα οποία είναι πραγματικά πολύ δυνατά. Στο δρόμο είναι καλό. Στο δρόμο είναι καλό, είναι λίγο τραχής ο κινητήρας, αλλά στο δρόμο το αυτοκίνητο πραγματικά είναι καλό. Κοίταξε Κώστα, η αλήθεια είναι... Το Stonic θα το πάρω τον άλλο μήνα για να σου πω, οπότε θα... Εντάξει, είναι, ότι... είναι παρόμοια, έτσι. Ίδιος κινητήρας, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό με την κατανάλωση τώρα που είπες, τελικά αυτό το Hyundai το Kona, όπως και το Stonic, απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Κοίταξε, ή στον οικογενειάρχη. Ως επιτοπλίσων σε νεανικό κοινό, θα σου πω, θα σου εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Ο νέος άνθρωπος, ο τριαντάρης, ας το πούμε, χωρίς παρεξήγηση για τους υπόλοιπους, έχει ένα θέμα. Δεν θα τον πολυνιάξει αν θα κάψει 8 ή 9 λίτρα στην καθημερινότητα. Θα τον νιάξει να είναι έτσι ένα πιο φρέσκο αυτοκίνητο, θα τον νιάξει να είναι ένα αυτοκίνητο που θα έχει όλες τις τεχνολογίες επάνω όπως τις έχει, το Kona. Θα τον νιάξει περισσότερο αυτό να είναι ένα φρέσκο και μια νέα ιδέα στην αγορά και να του δίνει και 5 χρόνια εγγύηση που αυτό είναι σημαντικό για όλους, είτε μικρή είτε μεγάλη. Δεν θα πολυνιαστεί για τα 8, 9, 10 λίτρα στην κατανάλωση. Με ποια έννοια το ξαναλέω. Με την έννοια ότι δεν τον καίει το 1 ευρώ, το 1,40 που κάνει ας πούμε στα 100 χιλιόμετρα κατανάλωση. Εκείνο που τον καίει περισσότερο και το ξαναλέω είναι το τι βλέπεις, το τι μπαίνεις μέσα, τι αισθάνεσαι και πώς το αισθάνεσαι όλο το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό πιστεύω. Έτσι και ακριβώς. Έτσι γιατί... ότι το Kona ξεκινά από τις 16.500 ευρώ ναι. και φτάνει η ακριβότερη έκδοση η οποία είναι με τους 136 ύπους και που είναι diesel στις 27.000 ευρώ. Ναι, είναι αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν το βάλεις κάτω, αν το βάλεις κάτω στην πραγματικότητα, αυτό είναι πραγματικά πολύ ακριβό. Με 27.500 ευρώ, αν είσαι οικογενειάρχης, θα πάει να πάρεις, ας πούμε, προσθέτοντας 1.200 ευρώ, παίρνεις το CRV με το 175 άλογα. Το 1.600. Άλλο όχημα. Άλλο παραδείγμα. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Με ρωτάνε φίλοι, εσύ θέλω να πάρω αυτό και τι να πάρω. Τι να πάρεις εσύ. Ξέρεις τι θέλεις. Μου λέει όχι. Ξέρεις λέω που θα το χρησιμοποιήσεις. Τους βάζεις 5 ερωτήσεις. Πού θα το χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, θα είσαι μόνο μέσα στην πόλη ή θα φέρεις και μια φορά το μήνα έξω. Μα μου λέει θα φύγω μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα ή μια φορά το χρόνο μετά. Το κάνεις τέτοια την ερώτηση. Γιατί είναι προτιμότερο να πάρεις κάποιο πιο μικρό, στο οποίο θα ξέρεις ότι όταν θα είσαι στην εθνική οδό θα πηγαίνεις, δεν θα πηγαίνεις με 140, θα πηγαίνεις με 120. Με αυτή την έννοια το λέω. Παρά να πας να δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και να χρεωθείς ίσως να πάρεις ένα μεγαλύτερο για να πουλάς μούρι. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Άλλοι μπορεί να θέλουν να έρθουν σε Porsche Cayenne και να μην μπορούν να βάλουν βενζίνη, να ψάχνουν το φθηνότερο βενζινάδικο. Άλλοι όμως μπορεί να θέλουν να πάρουν π.χ. ένα Kia Stonic, έτσι, χωρίς παρεξήγηση, ή ένα Hyundai Kona και να λένε ότι εγώ ήθελα να δώσω 30 χιλιάρια, αλλά δίνω, ξέρω εγώ, 17, παίρνω αυτό. Και τα υπόλοιπα τα έχω συνάξει. Εξαρτάται ο καθένας πώς το θέλει. Ούτε πρέπει δες. Να ορίζεις τι θέλεις να κάνεις, πόσα χιλιόμετρα το χρόνο υπολογίζεις ότι κάνεις, άσε πόσα θέλεις να κάνεις, πόσα πραγματικά υπολογίζεις ότι κάνεις και πού κινείσαι. Αυτά τα βασικά πράγματα. Ξέρεις Κώστα, είχα χθες μια συζήτηση με ένα φίλο ο οποίος θέλει να αλλάξει ας πούμε, το Auris το οποίο το έχει βενζίνη αέριο mm-hmm. και τον βγάζεις επειδή κάνει 3-4 φορές το χρόνο το Θεσσαλονίκη Αθήνα. Mm-hmm. Τον κακοφάνηκε που έβγαλε 9 λίτρα σε αέριο. Όχι, κοίταξε, yeah. το κακοφάνηκε. Και μου λέει, κοίταξε, λέει, εντάξει, ευκαιρία, άντε, λέει, από εδώ, από εκεί, να το δώσω, ας πούμε. Και μου λέει, σε βενζίνη, yeah. Για να πηγαίνω, επειδή κάνω αυτή την απόση, πηγαίνω, βέβαια, με 120, 130, 130, 140, μέχρι εκεί. Δηλαδή, η μέση yeah. μου είναι 130, ας πούμε. Φυσιολογικά πράγματα. Φυσιολογικά πράγματα. Κάτι λέει που να, στα 130 να μου καίει, ας πούμε, 6 λίτρα και το λέω... Δεν υπάρχει ούτε η καταδιάνεια. Τώρα δεν... Αυτό. Βενζίνη, yeah. έτσι, βενζίνη. Ναι, ναι, αν είχες φυσικό αέριο ή γκάζι που λέμε. Είναι αλλιώς τα πράγματα, αφού είσαι ήδη 40% κάτω. Εννοείται ότι φυσικό αέριο το καλύτερο, δυνατό, έτσι. Αλλά και έχω ένα φίλο στην Περαία, κουμπάρος μου, ο οποίος είχε ένα Γιάρης, το οποίο το έκανε φυσικό αέριο. Και του λέει, έκανε την καλύτερη δουλειά. Αρκεί να αντέξει ο κινητήρας. Ο κινητήρας άντεξε περίπου 60.000 χιλιόμετρα, μετά χτύπησε. Έτσι, αλλά... Είναι από τα λίγα αυτοκίνητα τα Ιαπωνέζικα που μπορούν να δεχθούν το φυσικό, το γκάζι. Γιατί το γκάζι είναι ξερόφορτιο, όπως γνωρίζουμε. Έτσι, δεν είναι σαν το φυσικό αέριο. Δεν το ξέρει ο κόσμος πολύ όμως αυτό με το υγραέριο. Να δώσουμε. Αν βάζει σε γαλλικό ας πούμε αυτοκίνητο, χωρίς παρεξήγηση, αέριο, φυσικό αέριο, γκάζι, πού πας δεκάρα μέτρο.
Αυτοί οι κινητήρες οι συγκεκριμένοι δεν αντέχουν τέτοια πίεση ξαφνικά. Όταν λέμε ξηρό φορτίο, τι εννοούμε? Η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν ελάχιστο λαδάκι μέσα και όταν γίνεται η καύση, λιπαίνεται το σύστημα. Το γκάζι δεν έχει. Και τι κάνουν, βάζουν μια λαδιέρα εδώ και κάποια χρόνια να ψεκάζει λίγο λαδάκι στον κινητήρα για να κάνει την γκάζ, που δεν γίνεται όπως γίνεται κανονικά. Κοίταξε, και σε εμάς δεν γινόταν αυτό όμως, βάζαν λαδιέρα και στη Honda βάζαν λαδιέρα, έτσι. Ναι, λαδιέρα, ναι, αυτή, και στα Ford, ας πούμε. Ναι, αλλά οι κινητήρες οι μεν με τους δε είναι πολύ καλύτεροι σε ποιότητα, αποδεικνύεται. Όχι σε ποσότητα να φτιάξει ένα εκατομμύριο κινητήρε. Σε ποιότητα, ποιότητα είναι πιο δυνατή, πιο ανθεκτική. Κώστα, αυτό φαινόταν και στα τότε που ήταν. Που αρχίζανε πολλοί και βάζανε εκείνο το τουρμπάκι, α πούμε. Βάζανε τουρμπάκια στα αυτοκίνητα. Έτσι, και έβλεπε ότι στο Ιαπωνέζο συνήθω το πήγαινε 0,9 τα μπαρ. Τα άλλα δεν πήγαινε 0,9 το μπαρ, πήγαινε πιο χαμηλά. Έτσι ακριβώ. Είναι λόγω. Βασικά, εμεί όσο είχαμε ψάξει τότε, α πούμε, γιατί πλέον. Το tuning είναι λίγο σε άσχημη κατάσταση. Ναι. Αλλά τότε, ας πούμε, που το είχαμε δείξει, ήταν και περισσότερο λόγω του κράματος που έχουν το Ιαπωνέζικο, ναι, που αντέχει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Εκεί ήταν το μυστικό. Και την πίεση που λέμε, ας πούμε, ναι, μέσα, ναι, στον ναι. Μέσα στον κίνητο. Εκείνη είναι η ιστορία. Εντάξει, κοίταξε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία έχουμε κάνει αρκετές φορές και με φίλους και με ανθρώπους που ψάχνονται. Μάθετε τι ακριβώς θέλετε, γιατί μπορεί να. Τι συμβαίνει, βρίσκω ένα αυτοκίνητο π.χ. το Hyundai το Kona, αυτό θα πάρω. Μετά εμφανίζεται ένας φίλος και λέει, όχι, μην πάρεις το Kona, πάρε το Stonic. Μετά πάει ένας, όχι, τι λέω, δεν θα πάρεις το Stonic. Πήγαινε, πάρε το Auris. Τυχαία τα παραδείγματα. Όχι, ρε, πήγαινε, πάρε το 308, είσαι καλά, εγώ το έχω όλη τρία χρόνια και είναι μια χαρά. Όχι, ρε, και ο άλλος είναι χαμένος τώρα. Παρεμφερεί αυτοκίνητα σε κοντινές τιμές. Πήγαινε, πάρε το Seat Arona, το αλλάζει κατηγορία, τον πάει σε SUV. SUV είναι το... Έλα, Κώστα. Δεν ξέρει. Και του λέει, εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις, όλοι ξέρεις. Μα τι γίνεται, όλοι ξέρετε, ρε παιδιά. Μα γι' αυτό να σου πω κάτι. Μα γι' αυτό σε κάθε πόλη πρέπει να υπάρχει μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, σαν τη δικιά σου. Έτσι. Για να λίγο κατευθύνουμε τον κόσμο. Έρχονται μηνύματα, παιδιά, στην εκπομπή, τα οποία, δηλαδή, αν κάτσεις και τα δεις, θα γελάσεις μερικές φορές. Σου λέω, πήρα, λέει, αυτό, ενώ ήθελα να πάρω εκείνο και δεν είμαι ευχαριστημένος. Και το απάντα, γιατί το πήρες τότε. Και μου αραδιάζει. Τι να σου πω, 3.000 λέξεις. Χωρίς υπερβολή τώρα. 3.000 λέξεις, αν κάνεις έκθεση ιδεών. Για το ποιος τον έπεισε, τι γίνεται, λέω, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το πρόβλημα είναι δικό σου. Αφού ήθελες το χ, γιατί πήρες το ψ, αφού το χ σου άρεσε. Πήγες το οδήγησε από ό,τι μου λες και τρελάθηκες. Σου άρεσε, σε κέρδισε η θέση οδήγησης, σε κέρδισε τα πάντα. Γιατί πήγες το ψ, άκουσα, λέει, τον τάδε που είναι φίλος, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος. Ωραία, πάνε να δώσει το τότε στο φίλο. Όπως μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος και λέει, έχω το Σιρόκο, λέει, και τώρα λέει, θέλω να το αλλάξω, να πάρω, λέει, το i30 το fastback. Ή να πάρω το SX4 το Suzuki. Μάλιστα. Δηλαδή, όσο και να το ανοίξεις και να το τραβήξεις, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν βγαίνει. Εκτός να βάλεις το SX4 στην καλύμπρα, ας πούμε, το ανοίξεις, το ανοίξεις και γίνει λίγο fastback εκείνο. Το προκρούστη εκεί να το. Ναι, στον προκρούστη, έτσι. Έπρεπε να το πεις να πάει να βρεις μεταχειρισμένο το XL7. Ναι. Τη Suzuki. Και το 7 θέσιο που ήταν και ωραίο αυτοκίνητο. Τι έχουμε σήμερα για την εκπομπή, Κώστα? Σήμερα έχουμε αρκετά θέματα. Γιατί σιγά σιγά, ξέρεις, αρχίζω και αγχώνομαι, γιατί σιγά σιγά εσύ αρχίζεις και λέω, κάτσε, λέω, τώρα μην τον καθυστερούμε τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, που βγήκες και εσύ και είπαμε διάφορα για αυτοκίνητα, έγινε πραγματικά πανικός. Πρέπει να την κάνετε κάθε χρόνο και σε αυτήν την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντική να ακούει ο κόσμος μπαπ να παίρνει από διάφορους συναδέλφους την. Ναι. Ήταν καλή, πολύ δυνατή. Και όχι, τον κάνω κάθε χρόνο, τρίτη χρονιά που την έκανα έτσι και απλά δεν πρόλαβα να βγάλω και δυο που είχα στο... Λοιπόν, θα βγάζα τον Γιώργο τον Παπά, αλλά δεν θα τον βγάλω γιατί είναι κρεβατωμένος από την Honda. Έλα, Κώστα. Έχουμε μιλήσει εντύπωση. Που έφυγε τα 40 χρόνια. Ναι. Θα βγάλω τον Μανώλη τον Αγρυμάκη από το περιοδικό 4 Τροχή και τον Απόστολο Κενανίδη που είναι πρόεδρος των φορτηγατζήτων Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα του κλάδου 1,5 το που έχουν πάρα πολλά απίστευτα προβλήματα. Σε 3 χρόνια τα φορτηγά δεν θα μπορούν να είναι τύρτα δικά μας, διεθνή, όπως πάει το πράγμα. θα βγάλουμε τον Νίκο τον Μαρτίνο, τον οποίο αρέσει να με λύσει και τη συνεργασία της Volkswagen και της Ford. Πολλά χαιρετίσματα. Ζήτησα και τον Κάτοριτς να βγει, αλλά ο Κάτοριτς δεν ήθελε να βγει. Ο Νίκος θα βγει. Και να παρακολουθείτε και το Engine Power κάθε Σάββατο βράδυ στο νέο κανάλι του ΠΑΟΚ G. Δεν το λέω χάρη πλάκας, έτσι μην πάρει εδώ. Ναι. Εκεί βγαίνει ο Μιχάλης ο Κοντιζάς, κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή για το μηχανοκίνητο που πραγματικά τα σπάει.
Θα βγάλουμε Μιχάλη Γεωργιάδη για τον drive, αλλά να μας πει και το τι οδήγησε και μας τρέλανε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν στο εξωτερικό. Δηλαδή εντάξει, ναι. Έπαθα λίγο την πλάκα μου. Και δεν είσαι ο μόνος που έπαθε την πλάκα του. Πόσα 1220 άλογα μαζεμένα. Και γύρω σε 11.30 τον βγάλω να μας τα πει. Και μετά θα βγάλω και το συνάδελφο εδώ, το Πάνο του Σεϊτανίδη, γιατί δεν θα έχει εκπομπή σήμερα. Γιατί? Γιατί είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι μια δική του υπόθεση, μια δική του προσωπική. Κάτι προσωπικό έχει. Και θα λείπει σήμερα, οπότε θα είναι πάνω στα μέρη σας και θα τον βγάλω να μας πει έτσι πέντε πράγματα στα γρήγορα. Και θα μιλήσω βέβαια και για τον ΜΑΕ. Εγώ δεν τη χάνω τον ΜΑΕ. Έχει κάνει καλά, εντάξει. Σταθερή αξία. Καλά είναι. Και άσχετο να είσαι δηλαδή, από εκεί βγάζεις ειδήσεις απίστευτες. Αυτά, παιδιά, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Και κάποτε έγινε ένα δημοψήφισμα και βγήκε 62% το όχι και έγινε ναι. Αν υπήρχε τσίπα, και όχι Τσίπρας, τσίπα, αν υπήρχε τσίπα σε όλους αυτούς εκεί μέσα, θα έπρεπε να κάνω ένα δημοψήφισμα. Αν υπήρχε. Και ξέρεις, είναι τόσο στημένο το πράγμα, εκείνοι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν το όχι, ναι. Ναι, ας γιατί θα ήταν 90-10, ας πούμε, και ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, εγώ δεν σου λέω, 70-30 που δεν θα ήταν, αλλά 70-30, ας πούμε, γιατί η Νότια Ελλάδα τα βλέπει διαφορετικά από τη Βόρεια Ελλάδα και για μένα η Βόρεια Ελλάδα τα βλέπει πιο σωστά στην προηγουμένη περίπτωση. Αλλά δεν θα μπορούσες με τίποτα αυτό το πράγμα να το κάνεις, να το αλλάξεις. Η κολοτούμπα είναι καλή, αλλά όταν την κάνεις για πλάκα. Έτσι. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Νικολακόπουλος, τον News 94 και 3. Αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Έχουμε πολλά νέα για το αυτοκίνητο. Έχουμε πολλές καλημέρες εδώ που βλέπουμε. Έτσι, καλημέρα από τη φίλη μας την Τζούλη. Καλημέρα από την φίλη μας την Αναστασία. Από το Βόλο. Στο Βόλο πότε θα πάμε? Άσε καλά, εντάξει. Κοίτα, κάνω. Βλέπεις έτσι τι τραβάω. Δηλαδή, ένα Βόλο είπαμε. Δεν είπαμε να πάμε στο Johannesburg. Στο Βόλο είπαμε. Κοντά είναι ο Βόλος. Έχω άλλο σκεφτούμε για το Βόλο. Αλλά τέλος πάντων. Καθένα που θέλει σκέφτεται για το Βόλο. Δεν πειράζει. Θα φωτογράφηση και στο Βόλο και ψάχνει. Θα κάνει φωτογράφηση. Ναι, εντάξει. Όταν θα, λοιπόν θα πάρουμε κάποιο αυτοκίνητο με 852 άλογα, θα έρθουμε στο Βόλο. Γιατί μωρέ να φωτογράφηση. Δηλαδή πρέπει να. Τι, φωτογράφηση, όταν λες έτσι, τι να πάρουμε για φωτογράφηση. Και έχει, πρέπει να πάμε μέχρι το Βόλο, ας πούμε, για να κάνουμε φωτογράφηση. Έχει. Έχει ωραία σημεία ο Βόλο και. Λοιπόν, ήδη στέλνετε αρκετά μηνύματα. Και είναι πάρα πολύ καλό και θετικό αυτό. Σημαίνει ότι όλοι θέλετε έτσι να συμμετάχετε στην κλήρωση για το tablet laptop της Dell. Έτσι, όχι ό,τι να είναι. Από το 4 byte, από το χορηγό μας. Για να το κερδίσετε, γιατί 11 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν ούτε μια ώρα και μισή. 11 παρά θες. Γιατί 11 παρά 8 θα κλείσουμε την εκπομπή με τραγούδι σήμερα, να ξέρεις. Όπα. 11 παρά 8 θα την κλείσουμε. Σήμερα με τραγούδι αφιερωμένο. Α, και αφιερωμένο τραγούδι. Ναι, αφιερωμένο τραγούδι. Μάλιστα. Γιατί η εκπομπή είναι και λίγο ροκ και θα παίξει ροκ. Α, να ξέρεις. Εντάξει. Ναι, γιατί έτσι, νομίζω ότι ο τεράστιος ο Τύρης Ασχαλάκης ηχολήψη κατάλαβε. Έτσι μπήκε μέσα στο πνεύμα, στο μυαλό μου και ξέρει ήδη τι θα βάλει. Δεν το βλέπεις, έχει ηρεμήσει τώρα και ξέρει ήδη. Λοιπόν, για να το κερδίσετε, το tablet laptop της Dell με τα λογισμικά και όλα τα πάντα κομπλέ θα σας το έχει κάνει τούμπανο ο Δημήτρης Αναστασιάδης. Από το 4 byte. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά θα μπούμε έτσι στο αυτοκινηστικό, μπήκαμε ήδη. Βάλτε με, λέει, στην κλήρωση. Ναι, θα σε βάλουμε στην κλήρωση. Έτσι, ήδη τα μηνύματά σου εδώ και σένα και ναι. Ωραία, καταρχήν να πούμε για τον φίλο τον Τίμο. Μπορείς να βάλεις και οι μάντες aftermarket, γιατί μην φαντάσεις ότι πλέον έχουν τεράστιες διαφορές, έτσι. Δηλαδή και αυτοί που τα εργοστασιακά, έτσι, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και πρέπει το κόστος του αυτοκινήτου να πέσει, δεν είναι όπως παλιά, ας πούμε, που έμπαινε η αλφα ποιότητα για όλα τα πράγματα που αποτελούν το αυτοκίνητο. Υπάρχει απλά μία αλφα ποιότητα. Αυτή την αλφα ποιότητα, λοιπόν, μπαίνει και στο aftermarket. Δηλαδή και στο aftermarket μπορείς να βρεις αυτή την αλφα ποιότητα. Εντάξει. Εμείς ευχαριστούμε που σηκώνεσαι κάθε πρωί και μας ακούς, έτσι να ξέρεις. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Έτσι. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Μάνος. Γιατί, εντάξει. Σηκώνεσαι πρωί να ακούς εκπομπή για αυτοκίνητο. Βέβαια,
Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τρέλα με το αυτοκίνητο. Να δώσω 40 καλημέρες γρήγορα. Δώσε. Όχι, δεν μπορώ. Δώσω 40 καλημέρες για να πάμε λοιπόν, μετά. Λοιπόν, περίμενε. Να δώσουμε στον, πολλά αυτοκίνητα. Στην φίλη μας την Σόνια, στον Αστέριο, στον Κώστα Ποβέρια, στον Λάζαρο από Καλαμαριά, είπαμε στον Ηλία, Ηλίας Αλαμάς, Αλαμάς, στον Δημήτρη, στον Σάκη, στον Νόντα, στον Σταύρο που κυκλοφορεί και οπλοφορεί, λέει, μέσα στους ελληνικούς δρόμους και μας ακούει συνεχώς. Φίλε, να σου πω κάτι, συγκινήθηκα, μ' ακούει η μάνα μου. Έλα ρε μάνα. Άδη. Μπορεί να κάνω 15 χρόνια ραδιόφωνο και να έχω ακούσει 3 εκπομπές. Φτάνει. Και αυτές στην δηλαδή, αρχή για να τους φύγει η περιέργεια. Ξέρεις αν είμαι όντως εγώ ή όχι. Αυτός. Ναι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε πολλές. Στο Λευτέρη, στον Αντώνη τον Αντωνακάκη, τον φίλο μας, τον Τζόρτζο από Καστοριά, στο Λευτέρη τον Αλεξανδρή. Εντάξει, είναι πολλά τώρα, λίγο μπερδέψαμε. Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Πριν πάμε στο διάλειμμα που έχουμε ακόμα έτσι 34 λεπτάκια. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο, γράφετε FM, φαίνεται κενό το αποστολή του μηνύματος του 54526, ένα tablet laptop. Ο τυχερός, τυχερή, η κλήρωση θα γίνει 11 παρά 8, παρά 5, παρά 10. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρά 4. Ναι. Φτάνει τόσο, φίλε... δηλαδή, ήρθαν ένα σωρό μηνύματα, φτάνει, δηλαδή τι λοιπόν... να κάνουμε. Δεν θέλουμε άλλα. Στείλτε, όχι χωρίς πλάκα, στείλτε γιατί είναι φοβερό το δώρο. Το είδαμε στημένο στον τίτλο, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Πήρες τίποτα για σένα. Τι να πάρω, παιδί. Ούτως ή άλλως. Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία με την τεχνολογία το βλέπω. Το έχεις, παιδί μου. Βλέπω, φίλε, κάνεις κινήσεις λίγο έτσι με τεχνολογία. Μου λέω... Κάνα τέτοιο. Αυτό, το άλλο. Όχι το Facebook. Το Facebook, εντάξει, το μάθα. Δεν το Instagram. Έκανα Instagram. Ναι, ρε φίλε, έκανα γνωστό προς Instagram. Για λέει ο κόσμος. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν σκαμπάζω, φίλε, τίποτα. Δηλαδή, έφτασα στο σημείο να μπορώ, δηλαδή, ότι ανέβασα τη φωτογραφία έτσι. Στο Instagram, αυτό μέχρι εκεί. Εντάξει. Αυτό είναι. Ανέβασα τη φωτογραφία. Τέλος. Ναι. Τι θες παραπάνω. Και αυτό που βλέπεις ποιος σου κάνει, ας πούμε, τέτοιο like. Μέχρι εκεί. Like. Ναι. Μέχρι εκεί. Τι είσαι εσύ, ρε. Μέχρι εκεί. Εσύ, ρε. Δηλαδή, κάτι άλλο περίεργα που έχει να κάνεις εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί. Θα κάνω κανένα χρόνο να τα μάθω. Εντάξει. Αφού δεν το έχω, τι να κάνω. Τι το έκανες. Δώσε μου οδηγίες κάτω και να σου πω. Τότε γιατί το έκανες. Το απαιτεί, ρε φίλε, 2019 είσαι. Δηλαδή, το απαιτεί, σιγάρε είναι να το απαιτεί. Έτσι είναι, σωτήρα καλά. Δηλαδή 2019 να μην έχουμε ένα Instagram. Αλλά να ξέρει αυτά τα άλλα, τα φλόρικα, τα tweet και τα μου είτε αυτά δεν τα κάνω, να ξέρει. Αυτά δεν τα κάνω, δεν μπορώ. Φλόρικα τα κάνω. Δεν έρεπεσαι, ρε. Δεν έρεπε, σε παρακαλώ. Λογοκρισία, τι. Λογοκρισία, δεν ξέρω. δεν, ούτε καν θα μπω στη διαδικασία να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί, κάνε και ένα τέτοιο. Το επόμενο θα το ανακαλύψει ο Τάσος Κοτσάνης με τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Το επόμενο τέτοιο. Να ξέρετε. Αχ, μάλιστα. Τι ακούμε πρωί-πρωί. Το Μάντο Αναγνωστόπουλο. Τέλος πάντων, έχουμε τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα στην Αμερική. Έχουμε το επαιτειακό μίνι για τα 60 χρόνια. Ένα πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο αυτοκίνητο. Μπράβο, στη Μίνι το έκανε και το χρωματάκι το οποίο έβγαλε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και αυτά είναι εκπληκτικό και το σύνδεσε πάρα πολύ ωραία με το πρώτο Μίνι σε βίντεο το οποίο έδωσε η εισαγωγική εταιρεία. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, φίλε, respect στην εταιρεία. Ψάχνουν να βρουν ποιος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ρενό. Γίνεται πανικός με το θέμα του Κάρλος Γκόν, ο οποίος είναι ακόμα στην φυλακή και δεν βλέπω οι Ιάπωνες να το βγάλουν. Στείλε ένα βιογραφικό, Τάσο Κοτσάνη. Όχι, δεν θέλω να πάω εκεί. Και ξέρεις εσύ. Πάρα πολύ καλά, ότι είμαι Ιταλός. Οπότε ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρχει περίπτωση να πάω σε άλλη χώρα εκτός από Ιταλία. Με το που γίνεις πρόεδρος, κατευθείαν αντιπρόεδρο έχουμε, μέλη έχουμε, γραμματείς έχουμε. Να διορίσουμε το σόι. Εννοείται. Ό,τι θα έκανε ο κάθε Έλληνας. Δεν είναι. Δεν είναι, μάλλον. Έτσι. 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 Άμα είσαι Έλληνας και σέβεσαι αυτό που είσαι, διορίζεις τους κοντινούς σου, ό,τι κάνουν και αυτοί που έχουμε εκεί πέρα μέσα για τους βουλευτές. Τέλος πάντων. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε με καθαρά αυτοκίνητο. Εκείνες στιγμές Τάσο Κοτσάνη και Σωτήρη Δασκαλάκη που λες ότι δεν θέλω να το χαλάσω το τραγούδι, ρε φίλε. Θέλω να το αφήσω να παίξει τραγουδάρα. Αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Ο διαγωνισμός τρέχει. Η επικαιρότητα τρέχει. Μάλιστα. Η επικαιρότητα φυσικά και τρέχει. Έτσι. Λοιπόν. Τι μου θυμίζεις τώρα, τέλος πάντων. Να πούμε. Έτσι.
τον διαγωνισμό και τους χορηγούς εκπομπής. Χορηγεί Tetrabyte, Παπάφι 91 και tetrabyte.gr. Μπαίνετε μέσα και βλέπετε λάπτοπ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα περιφερειακά στις χαμηλότερες τιμές. Μπείτε και δείτε και πάτε και από Παπάφι 91. Μπείτε μέσα, πείτε Libero, Safety Car να πάρετε και ακόμα περισσότερες εκτόσεις. 23 15 50 60 56 το τηλέφωνο και West Saloon, το κατάστημα που θα σας μάθει να τρώτε πίτσα. Η ζύμη δεν υπάρχει, να ξέρετε, το αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι τον προσεγγίζουν από άλλα καταστήματα της πόλης για να του πάρουν το ζυμάρι και δεν το δίνει πουθενά. Να τα ξέρεις. Λογικό. Λέει σιγά λέει, να μην τους το δώσω. Λέει ο Αντρέας εκεί. Λέει έρχονται, σιγά λέει, να μην τους το δώσω. Λέει πλάκα μου κάνεις. Στα τα μυστικά του επαγγέλματος. Λοιπόν, West Saloon είπαμε. Στην Βασιλέως Γεωργίου 39. Κάτσε λίγο γιατί ξέρεις τι έχουμε. Βασιλέως Γεωργίου 39. Μπορείς στο σαλόνι εκεί πέρα να πας να φας, αλλά και στο τηλέφωνο 2-31-0-88-68-88. Έτσι, παίρνετε τηλέφωνο, λέτε εκεί Safety Car Libero, θέλω την καλύτερη πίτσα, τελειώσαμε. Έτσι, δίνουμε και μία πρόταση σήμερα, πίτσα μπολονέζ, πρόσεξε φίλε, με μοτσαρέλα και κοιμάτων οποίο... Α, τρέχιασες έτσι. Ναι. Και κοιμάτων οποίο τον φτιάχνει, τον μαγειρεύει πρώτα, τον φτιάχνει πολύ ωραίο, όχι ξεσπετάξαμε και ένα κοιμάει πάνω και τέτοιο, δηλαδή... Όνειρο. Όνειρο. Έτσι. Άμα έχεις μεράκι στη δουλειά σου. Μαζί συνοδευόμενο από μια σαλάτα vegetarian. Γιατί αυτή, είναι γιατί... αυτή είναι η πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Ναι, ρε φίλε. Άδη. Μη σε πέσει βαρύ. Ναι. Έχει τη σαλάτα έτσι vegetarian δίπλα. Πίτσα μπολονές και vegetarian. Μπαίνετε μέσα και αν κατεβάσετε το app West Saloon στο κινητό σας, η πρώτη παραγγελία είναι μείον 40% έκπτωση. Καλή προσφορά. Πολύ καλή προσφορά. 40%. Μαζευτείτε όλοι το Σαββατοκύριακο σε σπίτι. Κάντε κανένα 50 ευρώ λογαριασμό και είναι μείον 40%. Πρώτη παραγγελία. Να ξέρετε. Έτσι και θα λέτε Libero. Τελειώσαμε. Λοιπόν, παίρνετε κινητό τηλέφωνο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. 11 παρα 5 η κλήρωση σήμερα για το tablet laptop δώρα από το Tetrabyte. 11 παρα 4 η κλήρωση σήμερα. Δεν θα τα βρούμε σήμερα καθόλου. Δεν θα τα βρούμε. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, για να το κερδίσετε τώρα. Τυχερός, τυχερή! Θα δείξει κλήρωση. Ποιος θα πάρει το tablet laptop προσφορά. Έτσι. Από το Tetrabyte. Πηγαίνει με την ταυτότητά του. Θα έχουμε δώσει εμείς τον νικητή και το παίρνει και φεύγει. 60 χρόνια λοιπόν ιστορία σημαίνει. 60 χρόνια πραγματικά πολύ καλής παράδοσης στο αυτοκίνητο. Και έτσι πλέον η μάρκα έβγαλε επαιτειακό μοντέλο το οποίο βγαίνει σε εκδόσεις για το τρίθυρο και το πεντάθυρο το mini, το hatch και η κάθε μία έχει 4 επιλογές κινητήρων. Πάνω στο αυτοκίνητο υπάρχει γραμμένο το 60 χρόνια. Οι πρώτες φωτογραφίες που έδωσε η mini στη δημοσιότητα πρόκειται για ένα πανέμορφο πραγματικά μοντέλο, μέσα το σαλόνι του το δερμάτινο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, premium κατηγορία πλέον η Mini. Για όσοι λοιπόν πιστοί στην εταιρεία Mini και θέλετε να πάρετε ένα αυτοκίνητο επαιτειακό, πλέον 60 χρόνια βγήκε και έχει 2 βενζινικινητήρες και 2 κινητήρες diesel με ισχύ από 136 έως 192 ύπους. Το Fiat Panda το γνωρίζουμε όλοι. Το Fiat Panda το 4x4 πήρε ακόμα ένα βραβείο. Ένα βραβείο από αναγνώστες. Πρόκειται λοιπόν για το βρετανικό περιοδικό 4x4 Magazine, το οποίο ανακήρυξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Panda 4x4 ως το κορυφαίο crossover στα πλαίσια των βραβείων 4x4 of the Year Awards, το οποίο δίνει. Είναι ένα μοντέλο που έχει φοβερά πλεονεκτήματα, καθώς κινείται πολύ καλά σε εκτός δρόμου διαδρομές. Έχει λοιπόν αυτή η βράβευση να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα διακρίσεων για το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς είναι το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που εφοδιάστηκε με σύστημα τετρακίνησης.
να τα λέμε. Το θυμάσαι το πρώτο, το πάντα, το 4x4 που δεν έβρισκες να αγοράσουν τα χειρισμένα τάσου. Και για την ιστορία, έτσι να ξέρει ο κόσμος, είναι το πρώτο που ανέβηκε σε ύψος 5.200 μέτρων στο βουνό Everest. Ναι. Έτσι, για να τα λέμε. Αυτά. Σου λέω, εκείνο το πρώτο το παντάκι, το 4x4, δεν έβρισκες με τα χειρισμένα να πάρεις. Όποιος το έπαιρνε, δεν το έδινε. Και γιατί να το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, το Fiat Panda είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με 5 χρόνια φυσικά εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια. Τιμές ξεκινούν από 10.550 ευρώ. Το Panda με σύστημα εγράριο είναι στις 11.990 ευρώ, ενώ το Panda 4x4 με τον τρούμπο κινητήρα βενζίνης του INER ξεκινάει από τις 14.396 ευρώ. Να πούμε και ποια ήταν τα top 10, έτσι, την top 10 best-seller μοντέλα. Ποια ήταν αυτά τα μοντέλα που... Παγκοσμίως, φυσικά. Παγκοσμίως. Σε πωλήσεις. Σαν να βλέπω τη χώρα. Σαν να μην βλέπω... κοίταξε, σαν να μην βλέπω τίποτα από τη χώρα μας, βασικά. Από ό,τι βλέπω εδώ, πραγματικά δεν βλέπω τίποτα από τη χώρα μας. Όχι. Εντάξει, είναι μερικά μοντέλα τα οποία δεν έχουν, βγαίνουν εδώ στη χώρα μας. Να τα λέμε αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα. Εμείς έχουμε εδώ το Toyota Yaris Βασιλιά. Στον κόσμο όμως, παγκοσμίως, το best seller ήταν το Toyota Corolla. Με 1.180.000 πωλήσεις. Και από εκεί και πέρα, δόξα τω Θεώ τους Αμερικάνους. Έτσι, να τα λέμε αυτά, η Αμερικάνικη αγορά. Η Αμερικάνικη αγορά τα ανεβάζει αυτά. Σχεδόν τις περισσότερες πωλήσεις είναι εκεί πέρα, η μεγαλύτερη αγορά. Ford F-Series, το φορτηγάκι το γνωστό της Ford, με 1.083.000 πωλήσεις, δηλαδή 100.000 πωλήσεις λιγότερες από ένα Toyota Corolla, το οποίο έτσι έχει και 20.000 λιγότερο. Έτσι. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, οι Αμερικάνοι πόσο τρελαμένοι είναι με αυτό το... Το pick-up. Το διπλοκάμπινο pick-up. Και τρίτη θέση, Τάσο. Το Toyota RAV4. Να το SUV. 830.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Τέταρτη θέση, Honda Civic. Το Honda Civic που εδώ είναι 22η θέση, έτσι. Mm. Στην Ελλάδα, ναι. Α, δεν ξέρουν αυτοί. Έλα. 820.000 πωλήσεις. Πέμπτη θέση, το γκολφάκι της Volkswagen με 799.000 πωλήσεις. Στην έκτη θέση συναντάμε πάλι η Volkswagen, το Tiguan, με 789.000 πωλήσεις. Έβδομη θέση, το Honda CR-V με 741.000 πωλήσεις. Όγδοη θέση, Volkswagen Polo. Βλέπεις, Honda και Volkswagen είναι... Μα δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή, έχουμε δει το Toyota Honda Volkswagen με 710.000 πωλήσεις. Και πάμε. Το Toyota στην ένατη θέση, ένα μοντέλο το οποίο λέγεται... Το Camry, το οποίο δεν έρχεται εδώ. Χρόνια, δηλαδή, ερχόταν μόνο τέτοιο. Δεν ξέρω αν... η πρώτη γενιά, αν ερχόταν και στην Ελλάδα. Νομίζω η πρώτη γενιά ερχόταν στην Ελλάδα, είχαμε δει κάποια ταξί εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα σταμάτησε να έρχεται στις γάμα κατηγορίας χώρες. Με 672.594 πωλήσεις. Και στη δέκατη θέση συναντάμε σε Chevrolet Silverado, ένα μοντέλο το οποίο είναι καθαρά αμερικάνικο, 658.000 πωλήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρές, έτσι, αυτό είναι γενικά. Τώρα, από τις μικρές κατηγορίες, το Maruti Alto, Suzuki Alto, έτσι. Πρώτο, Ford Ka, δεύτερο. Το Fiat 500. Fiat 500, τρίτο. Στην μικρή κατηγορία, Volkswagen Polo. Και μετά το Toyota Yaris και μετά Renault Clio. Το Polo, φανταστείτε ότι είχε... Ακριβώς τις πωλήσεις που είχαν το Toyota Yaris και το Renault Clio μαζί, έτσι, είχε μόνο το Polo. Και στα μικρομεσαία, το Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Golf, όπως τα είπαμε και εκεί πέρα. RAV4, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, όπως τα είπαμε εκεί στα SUV. Και στα μεσαία, το Toyota το Camry, Volkswagen Lavida, το οποίο πωλείται στην αγορά της Κίνας και έκανε 513.000 πωλήσεις. Και το Honda το Accord με 506.000 πωλήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα στην δημοφιλή κατηγορία που είναι το pick-up. Το Ford F-Series. Το Chevrolet Silverado. Και το Toyota το Hilux. Στα κουπέ Ford Mustang. Αν είναι δυνατόν. Αναμενόμενο, έτσι. Dodge Charger και Dodge Challenger. Και πάμε και στα μεγάλα εδώ. Ναι, πάμε στην μεγάλη κατηγορία αυτοκινήτων, όπου η Mercedes εκεί με την Y-Class, την καινούργια πρώτη και με διαφορά, με 301.000 πωλήσεις για το 2018, και ακολουθεί η BMW σειρά 5
με 380.000 πωλήσεις και το Audi το A6 στην τρίτη θέση με 251.000 πωλήσεις. Έτσι αποφάσισε λοιπόν ο κόσμος να κινηθεί και έτσι αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για αυτόν τον για το χρόνο, για το 2018. Εντάξει, το 2019 είναι πλέον εδώ. Πιστεύω ότι θα δούμε ανακατατάξεις. Ακόμα και στην Ελλάδα θυμάσαι, Τάσο, ότι εκεί που λέγαμε ότι ίσως τα SUV, αλλά πάλι η hatchback κατηγορία ήταν πρώτη σε πωλήσεις. Καλά κρατούν τα hatchback αυτοκίνητα. Εντάξει, στη χώρα μας οι ανάγκες μας είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, συγγνώμη, και πολύ διαφορετικά σε τιμή, σε χρήμα. Γιατί άλλο ναι, ο μέσος όρος της κάθε οικογένειας. Ξέρεις τι γίνεται όμως, για να μπορέσει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Τι γίνεται όμως, ότι μέχρι ας πούμε και το 2017 δεν είχαμε τόσες πολλές επιλογές στα 16-17 χιλιάρικα να πάρουμε SUV. Δεν είχαν βγει πολλά μικρά SUV, οπότε πηγαίναν όλοι στο hatchback. Δηλαδή έπαιρναν ένα Άστρα με 15.000, ένα Auris με 15.000, ένα Focus με 16-17.000. Τώρα όμως έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά μοντέλα που είναι κάτω από 16-17.000. Έχουμε Arona, έχουμε Stonic, Kona, έχετε Skoda που ετοιμάζει καινούργιο μικρό. Ναι. Έρχονται πολλά μοντέλα. Οπότε μπορεί να ανέβει σιγά σιγά η κατηγορία των SUV και να πάμε και εμείς προς τα εκεί. Και πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Καλά, αυτοί έχουν θέμα με το Brexit. Γίνεται πανικό στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, εκεί είναι και το τι θα δούμε ακόμα στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί το Brexit επηρεάζει πάρα πολύ το χώρο του αυτοκινήτου στην Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, ο σύζυγος λοιπόν της Ελισάβετ τράκαρε οδηγώντας τα 97 του χρόνια. Ο Θεόφωβος 97 χρόνων και οδηγεί. Προκάλεσε λοιπόν ατύχημα, ευτυχώς όχι χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και όπως φυσικό ήταν, έγινε θέμα συζήτησης για το πόσο οι υπερήλικες θα πρέπει να οδηγούν. Άνοιξε μεγάλο θέμα στην Μεγάλη Βρετανία. Ο πρίγκιπας λοιπόν, ο Φίλιππος, ο οποίος είναι γεννηθής στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 21, παρακαλώ, και σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ, συνεχίζει να οδηγεί παρά το προχωρημένο της ηλικίας του. Το ισχύον σύστημα στην Μεγάλη Βρετανία προβλέπει μία απλή δήλωση από τους οδηγούς άνω των 70 ετών ότι είναι σε φυσική κατάσταση προκειμένου να κάθονται πίσω από το τιμόνι. Και αυτή η υπεύθυνη δήλωση λοιπόν υποβάλλεται κάθε 3 χρόνια. Και ερχόμαστε τώρα στο γελίο της υπόθεσης. Υπάρχουν δύο οργανισμοί με θέμα την οδική ασφάλεια στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο IAM Road Smart, το οποίο τονίζει ότι για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης θα πρέπει να ανέβει στα 75 έτη, αλλά με ταυτόχρονη υποχρεωτική εξέταση από οφθαλμίατρο. Ενώ ο άλλος οργανισμός, ο ROSPA, ο οποίος πρώην πρόεδρος, το οποίο ήταν ο πρίγκιπας Φίλιππος, υποστηρίζει ότι με ανακοίνωση ότι η ηλικία δεν αποτελεί κριτήριο για το αν κάποιος είναι ικανός να οδηγεί και συνεχίζει γράφοντας: «Στατιστικά οι μεγαλύτερες ηλικία οδηγοί προκαλούν λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Η οδήγηση επιτρέπει επισκέψεις οικογένεια και φίλους και τουριστικά αξιοθέατα και διευκολύνει τα καθημερινά ψώνια». Και άκου τώρα το κορυφαίο. «Αν τους αφαιρεθεί η δυνατότητα οδήγησης, θα επηρεαστεί η ανεξαρτησία τους και θα αυξηθεί η απομόνωσή τους από την κοινωνία». 97 χρόνων. Ο Φίλιππας. Πού πας, ρε? Δεν μπορεί να πάρει. Πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο να κάνει. Εντάξει. Άκου να σου πω. Πέρασε. Θα το λύσουμε. Δύο οργανώσεις για την ελληνική ασφάλεια, και οι οποίες ασχολούνται και πώς θα παρουσιάζει μία, και το λέω όντως σωστά, παιδιά, ότι ναι, να πάρει το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά πρέπει να γίνει εξέταση. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Τι να γράψω, μια πέφτουν παιδιά με μια χαρά οδηγά. Όχι, όχι. Άκουσα. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό το μόνο σίγουρο. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, είσαι ο Φίλιππας, έτσι. Ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, έχεις 1.000.000 παρατρεχάμενους. Θα βάλεις λοιπόν έναν ο οποίος θα σχεδιάζει το πιθανό δρομολόγιο της επόμενης ημέρας. Ναι. Έτσι, θα το ανεβάζει στο Google Maps και θα λέει ότι σήμερα, για αύριο μάλλον, αυτό θα είναι το πιθανό δρομολόγιο του Φίλιππα.
97 χρονών οδηγός. Έτσι, ώστε τα ηλεκτρονικά μέσα να μπορούν με πινακίδες να προετοιμάζουν τους οδηγούς ότι θα περάσει ο Φίλιππας από εδώ. Μην βγείτε. Δοκιμάστε κάποιο άλλο δρομολόγιο. Περάστε αριστερά, περάστε δεξιά. Μου θυμίζει ταινία, μου θυμίζει την εταιρεία υπέρ αυτοκινήτου που υπάρχει και η οποία βγάζει πραγματικά όταν δοκιμάζει έξω στον δρόμο τα αυτοκίνητα, βγάζει κανονικά δρομολόγια και ενημερώνει την τοπική αστυνομία ότι πρόκειται να κάνω τεστ αυτού τους δρόμους, να ξέρετε, να έχετε υπόψη σας. Μην ξαφνικά δείτε τρελά νούμερα και υπάρχει κυνηγητό, κανονικά. Έτσι πρέπει να κάνει, δηλαδή. Και ο Φίλιππος. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: την καλημέρα μου, παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Ένα θέμα των καιρών είναι η άγνοια οδήγηση με δύσκολα καιρικά φαινόμενα, χιόνι κτλ. Άκου, θα σου πω ότι, Γιώργο, το θέμα των καιρών και η άγνοια οδήγηση στα καιρικά φαινόμενα είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά το λιγότερο. Χθες, κινούμε σε κεντρικό. Βγαίνει μία κυριούλα up με stop. Σταματάω τελευταία στιγμή. Δεν λέω τίποτα. Είμαι ανέκφραστος και μου λέει: τι κοιτάς βρε. Τι να κάνω. Ούτε είπα τίποτα. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας. Έτσι. Δεν φτάνει που φρεναρά. Που μπορεί κάποιος να πέφτει πάνω της. Έτσι. Που να είναι λίγο ανίδεος, ας πούμε. Και μια άλλη κυριούλα, ας πούμε, που δεν το έχει, θα πέφτει πάνω της. Δηλαδή κοιτάς με. Τι να κοιτάξω. Ξέρω εγώ. Να κοιτάζω τον δρόμο μπροστά. Τι να κοιτάξω. Φίλε, δηλαδή. Δεν ασχολείσαι και την ώρα με το κινητό, εσύ να γράψεις ένα μήνυμα. Αυτού είναι στις κυρίες. Τα παιδιά θα πιάσουν τιμόνι αύριο μεθαύριο. Και το κακό δεν είναι ότι θα πιάσουν μόνο τιμόνι. Θα έχουν συνοδηγούς στον δρόμο τα δικά σας τα παιδιά. Αυτή είναι στις κυριούλας. Κατάλαβες. Και αν δεν πες εσύ τώρα, σκάψε το μυαλό της κυριούλας να της πεις: ρε φίλη μου, αφού πέρασε και στοπ. Δηλαδή, το έδειξες. Την υποσχετική πέρασε με stop. Ναι, έκανα μια κίνηση έτσι. Ξέρεις, την έκανα κιόλας και. Ότι καλά τρομοκρατημένος, ρε παιδί μου. Και την κοιτάζω. Αυτά. Να μην το πω και μας έχουν προβλήματα. Το είδε το stop. Όχι, στο δεν δείξε... το είδε. Έβρισε και έφυγε. Αυτό είδε. Εγώ έκανα έτσι την κίνηση. Έδειξα με το δάχτυλο. Αυτό η κίνηση μήπως ήταν το παρεξήγηση, γιατί σου λέει για να μετά με το τι κοιτάς. Όχι, το δείχτη. Το δείχτη. Το δείχτη. Μετά. Όχι με αλλοδάχτυλο, δείχτη ήταν. Ήταν σίγουρο αυτό. Αφού έβρισε και μετά. Το έδειξε εσύ. Έδειξα εκεί, να. Εκεί κάνω αυτό. Ούτε καν έβγαλα μιλιά από το στο. Πού να. Μπορεί να μας κατέβει να μας κάνει και τουλούμπα. Τουλούμπα, πώς τουλούμπι, πώς το λέω αυτό το. Στο ξύλο να. Τουλούμι. Ναι. Και από αυτό λέω, άσε τώρα, μην έχουμε θέμα. Κατάλαβες, φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει παιδεία. Το ότι έγινε εδώ το χιόνι και φύγαν οι άλλοι πάνω στο χορτιάτι. Να το παίξουν, ας πούμε, τέτοιο και αποκλειστήκανε και πήγανε μετά να τους πάρουν, να τους μαζέψουνε. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Δεν είναι θέμα άγνοιας, δεν ξέρουν να οδηγούν. Δεν ξέρουν. Τι να κάνουν, δεν ξέρουν. Αλλά πού πας, Καραμήτρο, στο χιόνι πάνω να βγεις στο χορτιάτι και μετά πέραν τηλέφωνο να μας σώσουν. Πήγα να παίξουμε το χιόνι πάνω στο χορτιάτι. Ναι. Και να κάνω και άλλα πράγματα με το αυτοκίνητο που να γλιστρήσε λίγο το αυτοκίνητο, να το ευχαριστηθώ. Και τελικά έμεινα. Λοιπόν. Δωράκλα από το Tetrabyte έχουμε, όπως λέει εδώ η φίλη μας. Λέει: τι δωράκλα είναι αυτή που έχετε. Λέτε να είμαι τυχερή. Καθόλου απίθανο. Παίρνε το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. 10 και 45, το πολύ και 47 κάνουμε την κλήρωση. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ελπίζω ακόμα ένα ταρτάκι που έχουμε περίπου έτσι για την εκπομπή να έχεις επιλέξει περίπου την ώρα, γιατί μέσα έχεις ανεβάσει από πάνω κάτω. Φτάνει. 10 και 52. Εγώ θα κλείσω εκπομπή σήμερα, να ξέρεις. Και θα φύγω. Να φύγεις, ρε Σιμάνο. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να φύγω γιατί έχεις εσύ αυτοκίνητο. Και πρέπει να περιμένω και εσένα, είναι και αυτό το θέμα. Να φύγεις, ρε Σιμάνο. Να φύγεις. Θα σας βάλουμε ένα ωραίο απολαυστικό τραγούδι 8 λεπτών και θα φύγουμε. Ναι. Ναι. Α, ωραία. Έχουμε και απολαυστικά αυτοκίνητα. Έρθει τον Αναγνωστόπουλο. Να... Ακόμη μια φορά, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή του μηνύματος 54526. Mm-hmm. Κλήρωση. Τάμπλετ, λάπτοπ, προσφορά από το χορηγό μας, το Tetrabyte. Ένας, μία, θα το κερδίσει, θα πάει από εκεί να το πάρει και να το ευχαριστηθεί. Εδώ μας επιστρέψαμε, κουμπί Safety Car.
εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μάνος και Τάσος. Θα σας κρατήσουν ακόμα για λίγα λεπτά παρέα μέχρι να κάνουμε και την κλήρωση για το tablet laptop. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Σε περίπου 15 λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση. Ούτε. Σε 10 λεπτά κάνουμε την κλήρωση. Αν προλάβουμε, βγάζουμε και τον νικητή, την νικήτρια, να μας πει καλημέρα, όποιος θα είναι. Έχουμε μαζέψει ήδη 40 κάτι μηνύματα. Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν, έτσι λίγο να πούμε και 5 πράγματα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε στα χέρια μας το i30, το 1 με τους 275 ύπους. Ένα πραγματικά εκπληκτικό γρήγορο αυτοκίνητο. Ένας ο οποίος, ο Κορεάτης, έχει βάλει πολλά δύσκολα στους ανταγωνιστές του. Το θέμα είναι ότι σαν εκπομπή, όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να πας να κάνεις πράγματα για τα οποία θα κάνεις στους δημόσιους δρόμους και πρέπει να δεις 5 πράγματα, κρατήματα και να πάρεις με κάποια χιλιόμετρα κάποιες στροφές για να δεις πως το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται στις γρήγορες καταστάσεις. Το κακό στην όλη υπόθεση είναι ότι με τα χιόνια και με την κακοκαιρία που υπήρχε, η πίστα των Σερών δεν μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Έτσι λοιπόν βρήκαμε το πιο κοντινό σημείο στην πόλη μας, το οποίο είναι το Drive Park, η πίστα Kart στο Νέο Ρήσιο, είναι στο 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, ο οποίος εκεί μας εξυπηρετήσανε και με χαρά κιόλας να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο σε γρήγορους ρυθμούς. Τώρα για σας, γιατί ρωτήσαμε και 5 πράγματα τα οποία θέλαμε για το Drive Park, το οποίο είναι εδώ και 14 χρόνια στην πόλη. Από το 2004 έχει αυτή την πίστα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μήκους 1268 μέτρων. Το καλό είναι το ότι υπάρχουν σχολές kart εκεί, όπου μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας και να μάθουν από μικρά το τι σημαίνει τιμόνι και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Οι τιμές είναι χαμηλές και όσοι λοιπόν θα θελήσετε, 231-0465-723 το τηλέφωνο, είναι Δευτέρας Παρασκευή από τις 2 έως τις 11 και το Σαββατοκύριακο από τις 10 έως 11 το βράδυ, είναι ανοιχτή η πίστα. 231-0465-723, πάρτε ένα τηλέφωνο, πάτε τα παιδιά σας από εκεί, ενημερωθείτε. Είναι ένας τρόπος να μάθετε και να βάλετε τα παιδιά σας στο διαδικασία το να οδηγούνε και φυσικά μπορείτε μέσα από τις σχολές οι οποίες υπάρχουν εκεί να βάλετε ένα πρόγραμμα και έτσι να βάλετε με τον ωραίο τρόπο τα παιδιά στο χώρο του αυτοκινήτου σιγά σιγά και να μαθούν από μικρά 5 πράγματα σωστά, με ασφάλεια, και να τα μάθουν λίγο καλύτερα και από εσάς, γιατί να μην λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί όλοι μας, απλώς να μπουν στη διαδικασία να μάθουν σωστά και καλά τη σχέση γκάζι, φρένο και τιμόνι στα χέρια. Γιατί είδα 5χρονα και 6χρονα παιδιά εκεί να παίρνουν το κάρτ πραγματικά και να το οδηγούν με πολύ καλές ικανότητες. Εντυπωσιάζεσαι. Ναι. Εντυπωσιάζεσαι πραγματικά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα αναφερθούμε και θα πούμε και άλλα πράγματα για το Drive Park. Και πάλι τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μπορέσαμε και κάναμε 2 πράγματα εκεί, τα οποία αυτά θα αποκαλυφθούν σε κάτι το οποίο έρχεται. Ένας μήνας έχει μείνει περίπου ακόμα, θα σας ανακοινώσουμε, θα έρθει η ώρα του. Ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο και θα δείτε εκεί τις εντυπώσεις μας, όχι μόνο από το i30N, αλλά και πάλι από αυτό και είναι και κάποια επιπλέον πραγματάκια τα οποία ετοιμάζουμε. Λοιπόν, δίνουμε, είναι λίγο ακόμα για το όταν διαγωνισμό. Λέμε λίγο ακόμα, 3 λεπτάκια ακόμα, έτσι.
Τρία λεπτάκια ακόμα για να κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα λάπτοπ τάμπλετ της Dell με λογισμικό της Google και Google Play Store. Τα έχει όλα τα πάντα, έτσι το έχει σετάρει εκεί ο Τάσος ο Δημητριάδης. Ένα φοβερό δώρο, πάνω από 200 ευρώ. Σε τρία λεπτάκια κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Είδες, έτσι έχουμε και παδούς του Γιάννη Αντωνόπουλου. Εδώ λέει κάποιος λείπει, λέει ο Δόφιλος ο Κώστας. Ναι, λείπει ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Εντάξει, τι να κάνω, να, αυτά παθαίνω. Μια ο ένας λείπει, μια ο άλλος λείπει. Τι να κάνω κι εγώ, πόσο να αντέξω, Χριστιανός. Έλα ρε. Πρόσεξε καλά, έτσι, γιατί έρχεται η αλλαγή του μήνα, κανόνισε. Πόσο να αντέξω, τι να κάνω. Λοιπόν, εγώ να ελπίσω το τελευταίο νέο και να βγάλουμε γραμμούλα για να κάνουμε κλήρωση σιγά-σιγά. Τελευταίο νέο. Ναι, πεις το κάτι τελευταίο για νέο. Το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα φυσικά οι φωτογραφίες από την κατασκοπία. Πραγματικά είναι εκπληκτικές. Το καινούργιο το Audi το A1 το γνωρίσαμε, βγήκε. Έρχεται και το A1 All Road, το οποίο έχει... Ήδη έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες της κατασκοπίας, σε εισαγωγικά. Ήδη δοκιμάζεται και το περιμένουμε να δούμε τι επιδόσεις, τι εντυπώσεις θα δώσει το A1 το All Road, το οποίο αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε πάρα πολύ κρύο, σε πολύ ζέστη, για να δούμε τις αντοχές του νέου, όπου ό,τι φαίνεται, A1 All Road. Αυτό που κάνετε με τα μηνύματα, να ξέρετε, το ότι γράφετε και δίπλα να το δώσω για την κορούλα μου, για το παιδάκι μου, για το έτσι, εντάξει. Προσπαθούμε, δεν επηρεαζόμαστε, εντάξει. Γιατί, ναι. Δηλαδή αυτό με τα παιδιά, βάζετε τα παιδιά μπροστά, ας πούμε, την κορούλα μου, για το... Παιδάκια μου, για το να χαρούν ο ένας, να χαρεί ο άλλος, εντάξει. Να ξέρετε, έχετε μπλέξει με τον Τάσο του Γκοτσάνη, που είναι σκληρό αγόρι. Ναι, καταλαβαίνει από αυτά. Χαμούλης έγινε, έτσι, να πούμε. Μακάρι να το πούμε, πάρετε... Πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε πολλά. Να δίναμε στο ένα στον καθένα. Μακάρι να το είχαμε αυτό. Έχουν έρθει 46 μηνύματα... Κάντο επί 2,5 εκατοστάρια σχεδόν που έχει αυτό. Και θα σου πω εγώ μας... Βρε, απλά ναι, εμείς θα το κλείσουμε τον Τάσο. Λοιπόν, να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Το μεγάλο και τεράστιο Terabyte, το οποίο προσφέρει και το δώρο το tablet laptop, Papafi 91, τα πάντα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ό,τι θέλετε, είτε σε laptop, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό, πήγαινε Παπάφη 91, 23, 15, 50, 60, 56 το τηλέφωνο. Λέτε και φυσικά Libero, έτσι, safety car. Ή μπαίνετε trabite.gr και από εκεί βλέπετε ό,τι θέλετε να αγοράσετε. Και όταν πάτε το μαγαζί και πείτε safety car ή Libero, πραγματικά η τιμή θα είναι διαφορετική. Και φυσικά West Saloon, το μαγαζί που θα σας μάθει να τρώτε πίτσα. Βασιλέος Γεωργίου 39. Με ένα εκπληκτικό ζυμάρι, μια εκπληκτική σύνθεση πίτσας, πραγματικά. Βασιλέως Γεωργίου 39, στο Φάλιρο. 2-31-0-88-68-88, έτσι σημειώσω το τηλέφωνο, 2-31-0-88-68-88. Αλλά μπορείτε να μπείτε, να κατεβάσετε και το app West Saloon και στην πρώτη παραγγελία, μείον 40%. Ό,τι καλύτερο. Σήμερα η εκπομπή... Να πούμε ότι προτείνει την πίτσα μπολονές με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα και φρεσκομαγειρεμένο κιμά μοσχαρίσιο 100%. Να ξέρεις, Τάσο. Εκπληκτικό, μαζί με μια σαλάτα vegetarian, έτσι για να πάει το κρεατάκι σαλατούλα, μια χαρά. Αυτά και με τους χορηγούς. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν, τέλος, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. 2-31-0-287-888. Ένας, μία, να πάρει τηλέφωνο. Έχουμε 46 ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν. Μπερδεύουμε τα νουμεράκια. Εννοείται. Έχουμε μπερδέψει και τα νουμεράκια.
Γιατί είμαστε ωραίοι. Βαράνε οι γραμμούλες. Μα δίνεις λάπτοπ. Έτσι. Τάμπλετ λάπτοπ, έτσι είναι. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, είπα να βοηθήσω για την κλήρωση. Και πολύ καλά κάνετε. Το όνομά σας? Ελένη. Ελένη. Λοιπόν, φίλη μας Ελένη. Ορίστε. Ναι, αλλά δεν βλέπω που θα είναι καμιά Ελένη, δεν βλέπω. Ωραία. Δεν έστειλατε μήνυμα προφανώς. Όχι, δεν έστειλα. Ωραία. Δεν πειράζει. Ένα νομεράκι από το 1 έως το 46. Ακριβώς στη μέση. Το 33. Εντάξει. Δεν είναι. Μέση δεν το λες, 23. Όχι, είναι το μέση. Το 23, συγγνώμη. Το 23 είναι μέση, ωραία. Δεν είναι στη μέση. Στη μέση είναι το 23. Έγινε. Δίκαια πράγματα. Εντάξει. Θα φωνάζει τώρα ο 33. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λέτε. Αλλά κέρδισε. Όχι, είπα στη μέση από την αρχή. Ωραία, είπα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, από το 46 είμαστε στο 23. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 23 είναι νικητής. Είναι ο φίλος ο Φωτιάδης Θανάσης. Έτσι. Αν ακούει ο φίλος ο Φωτιάδης Θανάσης και θέλει να βγει στον αέρα, έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα μέχρι τους τίτλους τέλους της εκπομπής. Ο φίλος ο Φωτιάδης Θανάσης, αν ακούει, ας πάρει στο 231-0-287-888, αλλιώς θα τον ειδοποιήσει η Μαριλίζ για να πάει να πάρει το εκπληκτικό λάπτοπ, τάμπλετ της Dell από τον χορηγό μας, τον Drabyte. Το άλλο Σάββατο θα έχουμε παραδοσιακό διήμερο με ημιδιατροφή, πρωινό και γεύμα. Το άλλο Σάββατο θα έχουμε Kia Sportage 1,6 με 177 ύπους. Θα πούμε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα έχουμε εδώ καλεσμένο από την Kia Velmar εδώ στην πόλη μας να πούμε επιπλέον πράγματα, όχι μόνο για το Sportage αλλά και για άλλα μοντέλα, όπως το Proceed, ένα πανέμορφο μοντέλο, αλλά και μερικά πράγματα για την Kia. Θα έχουμε ωραία πράγματα για το επόμενο Σάββατο και έχονται και άλλα. Τώρα λίγο ακόμα να περιμένουμε τον τυχερό, ο οποίος είναι ο Φωτιάδης Θανάσης. Αν μας ακούει, 231-0-287-888. Είναι εντωμεταξύ, είναι από το προηγούμενο Σάββατο είχε στείλει το μήνυμά του, από ό,τι βλέπω. Έχουμε, τον έχουμε, όχι, δεν τον έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο ακόμα και έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, και να σας αφήσουμε να πούμε μάλλον, όχι, δεν θα πούμε άλλο αυτοκινηστικό νέο, τα κλείσουμε όλα. Δεν θες? Όχι, δεν θέλω άλλο. Εντάξει, να πούμε ότι μέσω της ομάδας μας Safety Car μπαίνετε μέσα, έτσι, και τα λέμε μέσα από εκεί όλες τις ημέρες. Safety Car στο Facebook, μπαίνετε και γίνεστε μέλη. Και ναι, είναι, δεν γίνεται έτσι, δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Πώς έγινε το μήνυμα, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το έστειλε εδώ η φίλη μας η Αναστασία. Έστειλε ένα μήνυμα, αλλά είναι, εντάξει, τώρα είναι βέβαια αργά. Άλλη φορά δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, να πούμε προσοχή σε όσους θα κατέβουν αύριο στο συλλαλητήριο ή θα κατέβουν από σήμερα στο μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται για την Μακεδονία μας. Η οποία είναι μία και ελληνική. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Και ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι, δεν μας απασχολεί αυτοί που βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Το ξέρουν και οι ίδιοι, απλώς για δικούς τους λόγους κάνουν ό,τι κάνουν. Είπαμε, 300 φιάλτες είναι μέσα στη Βουλή εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή αυτό που θα κατέβετε, που θα ανέβετε, έτσι σιγά σιγά να κάνετε το ταξίδι αυτό, όμορφα, ωραία. Με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε. Φωνάξτε και για όσους δεν θα βρίσκονται εκεί για διάφορους λόγους. Έτσι ακριβώς. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, Τάσο? Νομίζω ότι αυτό που ήταν να πούμε και αυτό που έπρεπε να πούμε το είπαμε. Το θέμα των ημερών είναι η ευρέανη συγκέντρωση, κακά τα ψέματα. Όλος ο πλανήτης θα έχει αύριο live το τι θα γίνει στην χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και το αυτό που βλέπω, το οποίο δεν μου αρέσει, θα μου πεις, δεν μου αρέσει. Όταν βλέπω εφημερίδες, γιατί έχουμε τώρα τηλεόραση και βλέπουμε σούμε, τα πρωτοσέλιδα. Τα πρωτοσέλιδα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα έπρεπε να είναι και να έχουν σχέση με τη Μακεδονία. Τέλος πάντων, να μην αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, γιατί θα θίξουμε πολύ κόσμο. Ναι, είπαμε. Πραγματικά είπαμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποιους ανθρώπους έτσι εδώ, μεγαλωμένους, βορειοελλαδίτες, οι οποίοι έτσι, δεν είναι καν μες στη Βουλή να πεις ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο. Τι υπάρχει, ξέρω, μπορεί να θέλουν κάποιοι. Εντάξει, έχουμε πετύχει κάποιους οι οποίοι τώρα σιγά σιγά μπλέκουν μες στην πολιτική και θέλουν να μπλέξουν μέσα. Και σου λέει, αν και εγώ αυτό εκείνο, αύριο μεθαύριο, πάρω κι εγώ μια καρεκλίτσα. Άτιμη καρέκλα. Την καρέκλα θα την πάρεις, αλλά μαζί θα πάρεις και τη ρετσινιά. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Αλλά είπαμε, ποιος φοράει τα παντελόνια πλέον ή ποιος έχει την αξιοπρέπεια πλέον και την έχασε και την βρήκαν άλλοι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, Σωτήρη, να παίξουμε. Ωραία. Το τραγουδάκι, το οποίο είναι μεγάλο, αλλά θα το απολαύσετε. Είναι από τους τεράστιους Iron Maiden, Alexander the Great. Γιατί η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Από Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Αγνωστόπουλο. Καλό και safety Σαββατοκύριακο.